Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. 8 και 11, φίλε, αυτά δεν γίνονται ποτέ και πουθενά. Έτσι ήρθε ο Τζον Κρόκ για να μας βάλει σε τάξη. Αλλά διαθέτησε δίθεν ο Βαραγιάννης. Γιατί δίθεν, δηλαδή δίθεν. Το πιστεύεις, είναι να το θεωρήσω ότι είναι ύποπτος. Έκανε τώρα 10 και δεν ήρθε. Άσε με τώρα. Η Σμαράγδα είχε θέμα από χθες πάντως. Μας το έλεγε και στους διαδρόμους, δεν είμαι καλά. Ξέρεις πόσες φορές έχω έρθει άρρωστος εγώ εδώ πέρα. Βέβαια, το ξέρω γιατί έχουμε. Με πυρετούς. Ναι. Και εγώ προτιμώ να έρχομαι. Στα νεφρά. Και σωληνάκια στα νεφρά. Πλάκα κάνει. Έλα ρε, εσύ. Εγώ με σωληνάκια στα νεφρά έπαιζα box. Με σωληνάκια στα νεφρά. Και τους έλεγα θα με χτυπάτε στο πρόσωπο. Ναι. Αλλά όχι στα πλευρά. Στο πρόσωπο. Ναι, όχι στα πλευρά. Φίλε, γιατί θα έχουμε θέματα. Ναι, σωστά βέβαια. Και μετά από ένα τέταρτο πήγαινα και ουρούσα αίμα. Και τον έλεγα τον καλά, γιατρό. Καλά, εσύ είσαι το άλλο παράδειγμα και τώρα. Και τον έλεγα τον γιατρό. Ναι. Ουράω αίμα. Δεν πειράζει, λέει. Καλό είναι αυτό, υγεία. Ναι. Υγεία ναι. Γιατί είδε ο Φίστας ότι είμαι τρελός. Ναι. Και λέει άστονα. Ο Φίστας είναι ο ουρολόγος, να μην τους μπερδεύουμε έτσι. Ναι, γιατί έχει πολλούς γιατρούς. Άστονα. Γυρολόγος ο γιατρός. Γυρίζει γύρω-γύρω. Ναι. Εγώ έχω έρθει εδώ με σπασμένα πόδια. Έκανε κομπές. Κανονικά έβαζε το ένα πόδι στην καρέκλα, γύψο και τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου. Εντάξει. Αλλά τώρα που το λες, θα λύσω κανένα δύο μέρες. Την επόμενη μέρα που μου είπαν ότι η Ευγενούλα μπορεί να έχει λευχημία. Ναι. Δηλαδή όταν ήταν μωρό. Δύσκολο αυτό. Ναι. Άλλο για σένα και άλλο για το παιδάκι σου, ειδικά έτσι. Δύσκολο να δεις να κάνεις εκπομπή έχοντας το μυαλό σου αλλού. Γιατί, αυτό είναι το πιο δύσκολο για γιατί μας. Γιατί άμα ήταν έτσι, ναι. Οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί, οι οδηγοί των πούλμαν, οι τραπεζικοί υπάλληλοι, ναι. Οι πολιτές. Ναι. Μην κάνεις τον Κωνσταντινίδη, βενζινοπόλες. Όλοι οι επαγγελματίες. Αν ας πούμε αρρωστήσεις το παιδί τους, που να μην αρρωστήσει κανένα παιδί, ή ξέρω εγώ, αν έχουν λίγο πυρετό, κτλ. Εντάξει. Εμένα ο πυρετός με ρίχνει βέβαια. Σέριξε, αλλά... θυμάμαι που σέριξε. Υπάρχει όμως μια ειδοποιώς διαφορά με το δικό μας το επάγγελμα ή το επάγγελμα του ηθοποιού που έχει να εκτεθεί σε κόσμο. Γενικότερα κι άλλο ο Βεζινοπόλης, ο οποίος είναι μόνος του, μπορεί να κάνει δουλίτσα του, να μην δείχνεται πουθενά. Εμείς πρέπει να είμαστε εδώ σένοι. Κούκλοι, θεατρίνοι, κομπάρσι και δεν συμμαζεύεται. Άκουγα προηγουμένως όταν ερχόμουν, ναι. Μια κυρία που βγήκε εδώ στον Κωνσταντινίδη και λέει με χημεθεραπεία κάνω, λέει είμαι λίγο χάλια, αλλά είμαι καλά. Δηλαδή. Δηλαδή... Τέτοια παραδείγματα θέλουμε εμείς. Ναι, όχι... Και γι' αυτό τι έχουμε αναρτήσει σήμερα. Ναι, δεν θέλουμε το Μελιόπουλο. Δεν το γουστάρουμε. Εντάξει, ο Μελιόπουλος δεν είναι καλό παράδειγμα για την νεολαία για μένα, με την έννοια φυσικά. Ότι δεν μπορεί να προτρέπει κανένα παιδάκι τι θα κάνει. Και έτσι, να μην και πέρα το τι επιλέγει ο ίδιος είναι δικό του θέμα. Και να μην βγαίνει το μεσημέρι ο κάθε φλόρος ακροατής και να λέει στον κόκκινο όταν λείπω εγώ γιατί είχα μια δουλειά. Έλπισε εσύ, τι έκανες. Θα μου κάνει μήνυση. Λοιπόν, τέτοια είχαμε χθες. Όποιο θέλει να μου κάνει μήνυση, έχω τον Γρόγιο δικηγόρο και τον Κούγια. Δύο. Αν θέλετε κάτι με μήνυση. Και έξι καβάτσα, ναι. Άρα για αυτά τα θέματα. Ναι. Όχι, για το Μελιόπουλο, επειδή είπαμε και εμείς δύο-τρία πράγματα χθες. Ο Μελιόπουλο είναι σεβαστή για μένα η απόφασή του. Είναι δικό του θέμα τι θα κάνει. Δεν πρέπει να προτρέπει αλλά δεν απαγορεύεται να προτρέπει κανένα το τι θα κάνει. Δεν μπορεί ένα 19χρονο να λέει τι θα κάνει στο παιδί μου, έτσι. Και εκεί επάνω του χώθηκα και του λέω, φίλε, εσύ. Δεν έχεις πρόβλημα με το ποδόσφαιρο που είναι σάπιο. Έχεις δίκιο. Ναι. Η κοινωνία είναι σάπια. Ναι, πρέπει οπότε, να είμαστε μαχητές. Οπότε, αν πας και κάνεις και τον. Σερβιτόρο να κάνεις. Το σερβιτόρο να κάνεις. Τον σερβιτόρο. Σερβιτόρο. Μπορεί ο άλλος να σου πάρει την προμήθεια ο σερβιτόρος από τα τραπέζια. Σερβιτόρο, το πιο απλό επάγγελμα που ξεκινάμε όλοι. Έτσι που όπως έχω κάνει και εγώ. Να, γιατί είπες ότι είχες μπακάλι, εγώ ήμουν ένα σερβιτοράκο. Έτσι. Ήμουν βραδινό σε ψωνή. Έχω μια ιστορία αυτή, μισή ιστορία. Έρχεται μια γκόμενα με έναν γέρο και στην πέφτει να πούμε. Τι κάνει. Τι κάνει. Πολλά η ζωή. Κλείνει το ματάκι πολύ. Θα πει ρε που λέει τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου. Αλλά... Φεύγω γιατί φοβάμαι μη με μαχαιρώσει. Να σε πω μια ο άλλος θα πούμε. Κάτσε καλά. Κάτσε να σε πω μια ιστορία γιατί η ζωή είναι μια πόλεμος. Μάχη. Είναι μια μάχη. Πόλεμο δεν απλά είναι μια μάχη. Για μένα είναι πόλεμο. Εντάξει, okay, εγώ είμαι δεν το τραβάω. Δεν είμαι τόσο είμαι πολύ. Πιο μαχωμανής. Σκηνικό. Ναι. Πιτσιρίκος εγώ. Γι' αυτό λέω ο κόσμος και τα παιδιά πρέπει να είναι μάχημα. Να είναι. Το σκηνικό με τους Ιδέζα ή μετά. Πολύ πουτζου. Μιλάμε τώρα 18 χρονών. Ναι. Έτσι έχω τελειώσει, έχω κάνει σερβιτοράκο, έχω κάνει χιλιαδιό και αποφασίζουμε εκείνη τη χρονιά να δουλέψω βραδινό ρεσεψιονή. Όπα. Αλλά βραδινό ρεσεψιονή τώρα, μια που είμαστε χαλαροί. Ναι, και τι. Βραδινό ρεσεψιονή, εγώ χαβαλέ, μάτζευα κόσμο τέλο πάντων, αλλά μετά τι 3.30-4 κλείδωνα την πόρτα να μην έρχεται κανένα. Τέλο πάντων, μετά από απολογώ, εκείνο το διάστημα είχα και μια κομενίτσα από τη Σλοβακία. Ερχόταν αυτή το. Η παντρεμένη που ήταν. Όχι, άλλη. Δούλευα 6-7 χρόνια σε εκείνο. Άλλη.
ερχόταν εκεί μετά τις 3:30-4, έλεγα έκλαμα το βραδάκι, μόλις τελειώσουν, έλα εδώ πέρα να φάμε καμιά πίτα μαζί, έτσι να περάσουμε καλά. Πώς γίνεται ένα βράδυ στραβώνει διάολος στο ποδάρι, κατεβαίνει από πάνω που ήταν τα δωμάτια ο μπαμπάς του ιδιοκτήτη. Ναι. Και με βλέπει. Τι έκανε αυτό στα δωμάτια ο μπαμπάς του ιδιοκτήτη? Αυτός κοιμότανε. Μόνος του. Κοιμότανε, ναι, απλά ναι. Κατέβηκε να δει τι γίνεται. Ναι. Και με πιάνει εμένα με την Σλοβακούλα να τρώμε πίτες. Έτσι, τέλος ναι. πάντων. Ναι, ναι. Τι κάνεις εδώ, θα σε πωλήσω αύριο, θα τα πούμε όλα στο. Κύριε, μα πωλήσεις, δεν καταλαβαίνω. Πρόσεχε, δεις τι έγινε. Ναι. Γιατί πρέπει να είσαι πονηρός, έξυπνος, δραστήριος, να στροφάρεις και να μην φοβάσαι τη ζωή. Έτσι. Τι γίνεται τώρα. Τι έκανες. Έλειπε την επόμενη μέρα το, ο διοκτήτης με το γιο σου, ένας τέλος πάντων. Ναι. Έλειπε. Και λέει, δεν το ξεχνάω. Λέει, με το που θέλεις το πω. Και θα έρχονταν την μεθεπόμενη μέρα. Ωραία. Το επόμενο βράδυ όμως. Κουέρεις καμιά πάσα και μια κόμμα. Όχι. Το επόμενο βράδυ τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται τώρα. Αυτό το 70 χρονών, 68. Εγώ είμαι πάλι βραδινό ρεσεψιονή. Δεν φαίνω τη Σλοβάκα στο, κάτω στη ρεσεψιόν. Ακούω φασαρίες πάνω. Βράδυ τώρα, 3 ώρα. Ψηρίδες, φορείς. Ανεβαίνω και τι βλέπω. Τι. Τον παππού. Τον παππού να κυνηγάει δύο Ρωσίδες. Αμάν. Αλλά λέω εδώ είσαι μπαγάσα μου. Σε τσάκωσα. Εδώ είσαι μπαγάκι. Λέω κύρ. Τάδε, δεν θα πω το όνομα. Τσάκος. Τι κάνουμε τέτοια ώρα, δεν τα ξέρει αυτά. Η κυρία Λουκία δεν τα ξέρει αυτά. Λουκία, τη λέγανε τη γυναίκα του. Όχι, το είπα έτσι για να μην είναι. Γιορτάζει σήμερα η Λουκία, παρεμπιπτόντως, επειδή το είπα. Ναι. Είναι τη Λουκιανή. Τον κοιτάζω, του λέω, τι είναι αυτά, δεν τα ξέρει, κυρία Λουκία, τι κυνηγάτε, Ρωσίδες. Αυτά δεν πρέπει να τα κάνετε. Κυρτάδκι, λέω τέλος πάντων. Ναι. Με κοιτάζει, με κάνει, τα πούμε το πρωί. Τον πιάνω αγκαζέ το πρωί, έτσι, γιατί θέλει και θράσου, θέλει και τζαμπουκά. Μεταξύ κατεργάρεων. Λέω, μία σου και μία μου. Μία σου και μία μου. Μία σου και εσύ, εγώ είμαι και πιτσιρίκος, εσύ θα εκτεθείς. Κανονικά δεν λες και τίποτα στο γιο. Δεν έχει πει τίποτα ποτέ στη ζωή του. Άρα πρέπει να ελύσεσαι, να σε έξυπνε και να μην φοβάσαι ούτε το αφεντικό. Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί. Επειδή ζήλευε αυτό που έβλεπε. Αλλά εγώ καμιά 18 χρονών τι να κάνω. Ο βρωμόγερος, ναι. Ο Ελεϊνός, γιατί σε λέω τι έκανε στο δωμάτιο αυτός. Τις κυνηγούσε ρε εσύ, δεν ήθελαν αυτές και τις κυνηγούσε ούλες. Τι να ήθελαν, 70 χρονών. Τι να ήθελαν. Γιατί με τη μασέλα να μαδάκε, τι να θέλουν οι πιτσιρίκες. Μεγάλο σχολείο βραδινός ρεσεψιονίστ. Μεγάλο σχολείο. Βέβαια. Θα μας πει μια ιστορία από τον Μπακάλικο ένας φίλος, έχει φαγωθεί από χθες. Ναι. Θέλω μια ιστορία, λέει, πολύ δυνατή να θυμηθεί ο Κωνσταντίνος από τις εποχές στον Μπακάλικο. Εν καιρό. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε Λουκιανή και στο Λουκιανό. Που γιορτάζει σήμερα, γι' αυτό το ανέφερα έτσι το όνομα δεικτικά, να μην εκθέσω. Λουκάς Γλινός. Τι είναι αυτός? Προπονητής. Φίλος ο Λουκάς Γλινός. Πέθανε. Πάει. Ήτανε προπονητής, ναι. Γυμναστής. Δεν ξέρω αν γιορτάζει σήμερα, δεν γιορτάζει ο Λουκάς. Λουκιανός. Λουκιανός, γιατί είναι άλλος του Λουκά. Δεν τον λένε Λουκά, με έλεγε ο Φώτης. Λουκιανό. Α, Λουκιανό το λέγανε. Και είχε ένα, Λουκιανή, ναι. Ήταν προπονητής μεγάλο σε ηλικία. Ναι. Και είχε το Μονιώδη μεγαλύτερο παίκτη σε ηλικία στο αεροτεχνικό. Και επειδή δεν μπορούσε να τρέξει ο Λουκάς, έλεγε τον Παναγιώτη. Ήταν ένα. Παναγιώτη, ποιο είναι, Κάζα, για να. Ο Μονιώδης. Ο Μονιώδης, μάλιστα. Και τον έλεγε πάνω. Μονιώδης, πού τα είχε μια ανηφόρα, μια κατηφόρα, έτσι μια διαδρομή. Στην προετοιμασία τότε τρέχαν στα βουνά. Ναι. Και οι μεγάλες ομάδες και οι μικρές. Τον έλεγε πάνω, άκου, για δε. Από πάνω, θα κατέβεις κάτω πάνω, θα βγεις από εδώ πάνω και θα ανέβεις πάνω κάτω πάνω. Έλεγε γέλιο. Το πάνω τα έλεγε αυτά. Ναι. Το Μονιώδη. Το Μονιώδη. Το βαγάσα το. Λοιπόν, σήμερα και Παγκόσμια Μέρα Πλησίματος Χεριών, είσαι της καθαριότητας, είσαι. Συχαίρομαι, είμαι σκασιάρης. Ναι. Πλένομαι. Πριν πάω να ουρίσω, πλένω τα χέρια μου. Πριν ή μετά, ρε φίλε, κάτσε ρε μπαγάσα. Μην με τρελε, μετά δεν τα πλένουμε τα και χέρια. Τα πλένω μετά. Αφού κάναμε, λεωθήκαμε, υποτίθεται. Άμα πιάσω το μόλιό μου με βρώμικο το χέρι. Α, την υγεία σου, τη δικιά σου πρώτα έχει στο νου και το μετά άλλο, τον άλλον. Το άλλο τι με γυρίζει. Μετά αφού δεν μα κάνει. Τι μπαγάσα είσαι, ρε. Πριν, γιατί να είναι καθαρό μυαλό. Είμαι παράξενο. Ναι. Πριν μπω για ούριση, πλένω τα χέρια μου. Και μετά δεν τα πλένω. Όχι. Δίνει χειραψίε όμω μετά σου. Δεν με νοιάζει. Έλα Γρηγόρη, σε πιάσω, έλα εδώ, τάδελα. Δεν πάθε η ανοσία ή το βόδι, δεν έχει. Ω, φιλαράκι ο Γρηγόρη. Φιλαράκι. Αλλά τα είπαμε. Ένα τηλέφωνο εμένα, εγώ με τον Γρηγόρη, για να τα πούμε τώρα στο βέρ. Μέχρι να γνωρίσει την Τζέννη, κάναμε πολύ παρέα. Σε κόλλησε. Γέναμε, κάναμε, ράναμε. Τι είναι. Μυθοπλασία, σε κόλλησε καμιά. Έλεγε καμιά φορά, εντάξει, έλεγε. Διάφορα μπορεί να μην έδινε εγώ τη πολύ σημασία, γιατί ήμουν στην κοσμάρα μου. Όταν θε τέτοια θέματα, παίρνει τηλέφωνο. Δεν τα λε στον αέρα, ναι. Μόλι έβγα χθε 3,5 ώρα γιατί είχα μια δουλειά, ξέρει τι είπε. Τι είπε. Ήταν το γραφείο τύπου τη Μασία στη Βόρεια Ελλάδα. Και οργάνωνε, λέει. Το γραφείο τύπου τη Μασία. Μασία στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Και οργάνωνε τα θέματα τη Μασία στο χώρο του ποδοσφαίρου εδώ. Και γκρεμίστηκαν. Μου λέει ένας λαμαρινάς, έλα μου λέει εδώ πέρα σου κάνω το τραπέζι σε μια ακριβή ψαροταβέρνα. Γιατί τράκαναν 6 λεφτά
Και... Α, είχε δουλίτσα. Είναι από αυτά που είπε ο Κόκκινος ότι ήταν γραφείο τύπου της Μασία. Ρε φίλε. Είπε τέτοιο. Δεν ξέρω. Πώς δεν το πιάσε ο Σαρόπουλος, δεν ξέρω. Να το βάλει το βράδυ. Έφυγα. Πότε έγινε αυτό όμως, κάτσε, κάτσε. Το... Τι πότε έγινε αυτό, να είναι δηλαδή γραφείο τύπου της Μασία. Το τμήμα marketing της Μασία στη Βόρεια Ελλάδα το έχει αναλάβει ο Κόκκινος. Τώρα. Έχει, δεν ξέρω, κάποια χρόνια. Ναι, γιατί τώρα δεν ξέρω, αλλά για προηγούμενα χρόνια ούτε πάλι ξέρω. Δεν ξέρω να ήταν το γραφείο τύπου της Μασία. Εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή θα το μάθει η Μασία και θα πάει στον πλανήτη Άρη να διδάξει με εδώ. Τι μπορεί να έχει άκρε για συνδέσει το παιδί, ρε παιδί μου. Για συνδέσει. Μπορεί να βρει ένα κονέξερο. Ρε, μόλις ήρθε εδώ στα Μετρόπολη, τον βάλανε, πώς του λένε αυτού που φτιάχνουν το πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο. Ναι. Πώς τους λένε. Δεν είχε αμέσως, μετά από 2-3 χρόνια έγινε αυτό. Όχι, αμέσως, το λέω εγώ. Ναι. Βγάλαν τον Κύρτσο, ο οποίος ήταν ο Φουκαράς, πολύ καλός. Καλημέρα σου, Κυριάκο, ναι. Συνέδεσα, μας ακούει. Ναι. Και αφήσαν τον Κόκκινο. Και αρχίσαμε, ψάχναμε τον Νικολίπτη εδώ. Εντάξει, είναι εκεί. Ένα μικρό μπαχαλάκι. Δύσκολο είναι πάντως, δεν είναι εύκολο. Επειδή είναι δύσκολο. Δύσκολο είναι. Να βάλεις ένα κόσμο σε μια σειρά, εγώ. Να του πάρει τηλέφωνο. Ναι, βέβαια είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει. Αλλά το παράτησε μετά, νομίζω. Όχι, δεν το παράτησε. Το βγάλανε. Έλα. Το παράτησε. Το βγάλανε. Τι το παράτησε. Τι ψυχούλα μου. Μανούλα μου. Να χαρώ. Μανούλα μου. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτά έτσι με την ατζέντα τη ημέρα. Εμεί το ξαναλέμε στοχευμένα. Σήμερα βάλαμε τον Φόλμαν, τον τερματοφύλακα τη ΑΠΕΚΟΕΝΣΕ, ο οποίο είναι από του λίγου που σώθηκαν το αεροπορικό δυστύχημα τότε. Έχασε το πόδι του. Έβαλε προσθετικό μέλος, και επέστρεψε στις προπονήσεις από ΑΠΕΚΟΕΝΣΕ. Τι να πεις τώρα για αυτό τον Αβέ, είναι παράδειγμα για τα παιδιά μας. Να πεις ότι το κάνανε νιάου νιάου το Μελιόπουλο και σταμάτησε την μπάλα. Είναι παράδειγμα. Είναι ο Μελιόπουλος από τη μια μεριά νιάου νιάου και από την άλλη αυτός ο άνθρωπος που άμα το δω στον δρόμο θα του πω δώσ' μου 10 αυτόγραφα. Κι εγώ. Δώσ' μου 10 αυτόγραφα. Τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους. Βγες μια φωτογραφία μαζί μου να σε έχω για παράδειγμα, να τους σε δείχνω. Τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους. Τους φλόρους να πούμε έτσι. Που εγκαταλείπουν την προσπάθεια. Έτσι. Λοιπόν, το κλείνουμε επομένως και το θέμα Μελιόπουλου ταυτόχρονα. Ο Μελιόπουλος καλά έκανε εφόσον το επέλεξε. Είναι δικός του, δικιά του ζωή, δικός του χαρακτήρας. Γιατί δεν ξέρουμε τους χαρακτήρες, δικά του βιώματα. Αλλά δεν μπορεί να προτρέπει κανένα παιδί, κανενός πατέρα το τι θα κάνει ζωή του, αν θα παίξει μπάλα, θα κάνει καριέρα ή όχι. Τέλος. Ξεκαθαρίζουμε. Ξέχνα τώρα στην μπάλα, άστονα να πάει να γίνει φιλόσοφο. Ας γίνει ό,τι θέλει. Να πάει στη φιλοσοφική σχολή. Ας κάνει ό,τι στα δικά του ζωή να είναι. Κάνει ναι, δικά του ζωή, δικά ας κάνει το φιλόσοφο. Δεν το θέλουμε στην μπάλα, αφού δεν μας θέλει κι αυτός. Για πάμε εμείς όμως στην μπάλα. Πάμε στην μπάλα. Δεν μας θέλει αυτός, δεν το θέλουμε κι εμείς. Ναι, οκ, αφού δεν μας θέλει. Λοιπόν, είμαστε βρωμιάριδες. Ενώ οι φιλόσοφοι ήταν μια χαρά. Κοίταξε, βρωμιάρικη είναι όλη η κοινωνία μας. Γι' αυτό λέω πρέπει τα παιδιά να τα χαλιβδώνουμε, να τα κάνουμε ισχυρές προσωπικότητες. Εσύ άμα πας αύριο σε ένα άλλο επάγγελμα θα βρεις βρωμιά και στα άλλα επάγγελμα και θα πεις φεύγω για παιδό, φεύγω για παιδί και πάω και στην Αμερική. Έλα. Βρε, εννοείται όπου και να πας και σε ένα περίπτερο να διευθύνεις άμα είσαι μαζί με έναν άλλον. Περίπτερο. Ναι, πάλι και εκεί θα βρεις προβλήματα. Περίπτερο. Που είναι δύο άτομα, αυτό δεν θα σου 200 πω. 200 κωδικοί, περίπτερο. Ναι. Έχεις διοικήσει περίπτερο. Ένα, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Δεν είναι. Θα... Περίπτερο. Μου αρέσει να δοκιμάζω. Να έρχεται ο τσιγαράς να σε κλέβει. Αλλά... Να σου φέρνει 10 κάμελ. Αυτά τα έχεις στο μπακάλικο. Ναι. Τα ξέρεις από εμπειρία τώρα. Γιατί δεν τα θέλω αυτά. 10 κάμελ να σου χρεώνει 15. Να σου χρεώνει 2 βαβούρα και να σου. 5 βαβούρα και να σου φέρνει 2. Οι αρχικλεφταράδες. Πώς και δεν έκανες κυμάν, δεν έχεις αναπτύξει ακόμα την μασαρία μέσα σου πολύ. Τι, πώς. Τότε που στα κάναν αυτά, πώς και δεν πλακωνώσουν. Εγώ ένα τέτοια θέλω να με πεις τώρα από εκείνη την εποχή. Πώς και δεν πλακωνώσουν. Ήσουν λίγο πιο. Τι να πλακωθείς, μονοπόλιο ήταν. Μονοπόλιο. Δεν μπορεί να τους στοιχωθείς. Ναι. Κλέφτες ήταν. Όποιον είσαι μονοπόλιο. Κάνεις ό,τι θες. Δεν βλέπεις τι έκανε ο Μαρινάκης με την Αργό, όπως τη λένε. Ναι. Την μεταφορική εταιρεία. Ναι, ναι, ναι. Τι λέει με μονοπόλιο. Το Άργος. Άργος. Αργό, πώς λέγεται. Να καταλάβει. Το Άργος. Το Άργος. Μονοπόλιο σου λέει, άμα γουστάρεις, άμα δεν γουστάρεις. Και έχω εφημερίδες τώρα εδώ 11 η ώρα, αν είναι δυνατόν. Πήγα χθες σε ένα μαγαζί. Πού πήγες, εγώ, για πες. Στη Μαρμίτα να πούμε. Εντάξει. Είχαμε... Λες και πήγες, φίλε. Είχαμε... Λες και πήγες 7 θάλασσες να πας. Είχαμε λαϊκό δικαστήριο και μου είπανε. Τι σου είπανε. Κάτι παοκτζίδες. Ρεπορτάζ είναι αυτό τώρα. Ναι, μου είπαν κάτι παοκτζίδες ότι. Γιατί το έλεγε στο παοκτζίδες. Έτσι, επειδή είναι στην γειτονιά μου. Παοκτζίδες. Παοκτζίδες. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν βαριά έτσι. Ναι, γιατί το λένε και οι Αθηναίοι κάπως. Παοκτζίδες. Ναι, ναι. Λοιπόν, λέει, εάν έρθει η Νόβα να σας πει θέλω διαφήμιση, να τη δεχτείτε. Λέει, αλλά αντί για 10.000 20 ας πούμε, που είναι να πάρετε, λέμε. Ζητήστε 50. Ζητήστε 50. Ναι. Λέω, πες μου το, γιατί λέει είστε το μοναδικό μέσο που ζητάει 10.000 ο Πουτόταυρος για να πάτε να κάνετε ένα μετάδοση. Σωστός. Πολύ ωραίος. Ποιος το είπε αυτό. Ένας Παοξίδης. Πολύ ωραίος. Λέει,
Δεν σας είπα μην έρθετε. Ναι. Σας είπα σας κλείνουμε την πόρτα. Απλά λέει, πληρώστε ακριβά. Δώστε 10 χιλιάρικα ευρώ για να κάνετε αναμετάδοση. Εσείς δεν δίνετε και δεν κάνετε. Ωραία, πολύ ωραία. 20 μας ζητάνε. Τώρα ζητάνε 20. Ωραία. 20, ναι. Αν έρθει λοιπόν η Νόβα στο Μετρόπολης, λένε αυτοί, εγώ το δίνω σαν ιδέα. Ναι. Και εμείς παίρνουμε για παράδειγμα το χρόνο 10.000. Ναι, να ζητήσουμε 50. Ναι. Σωστός. Και αν τα δώσει ο Μπουτόταυρος, ναι. Πάρτε τα. Αν τα δώσουμε, να πάμε να πληρώσουμε και εμείς να κάνουμε μετάδοση. Γιατί τα τελευταία χρόνια ξέρει τη μετάδοση του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Ξέρει την κάνει. Ποιος? Εγώ από το στούντιο εδώ. Δεν είναι αναμετάδοση. Εντάξει, βλέπω. Ό,τι βλέπει. Ό,τι βλέπω εδώ στην οθόνη και κάνουμε αναμετάδοση. Είναι φοβερό έτσι, είναι αδιανόητο. Οπότε δώσαν αυτή, 2020, ναι. Δώσαν αυτή την ιδέα να πούμε. Ότι να πάρετε ωραία, παραπάνω λέει λεφτά. Πάνω στην Αφροδάη του, πάνω στη διεύθυνση, στα big boss, στα μεγάλα κεφάλια. Εμείς είμαστε μούτσι. Μην μας πείτε ψέματα ότι πήρατε 10 και 50. Θα μας πεις λέει το τιμολόγιο. Αδειώς θα έρθουμε εδώ. Με θα το κορδιζώσουμε, θα το βάλουμε εδώ αφήσα. Ναι. Θα δείξει λέει το τιμολόγιο. Μπλέξαμε λέω. Σωστός όμως, λέει πάρε διαφήμιση. Ναι. Okay, πάρε, ναι. Δεν γίνεται. Μπλέξαμε τώρα λέω. Μπλέξαμε, ναι, μπλέξαμε. Αλλά πάρτε να πιο ακριβά από οποιαδήποτε άλλη διαφήμιση. Ωραίο. Λοιπόν, χθες είδες καθόλου μπαλίτσα, είδες γυριστήρι, τι είδες τέλος πάντων. Είχα λαϊκό δικαστήριο. Είχες να λαϊκό πούμε. Δικαστήριο. Κάνα ρεπορτάζ εκεί. Λίγο τον Πορτογάλο είδα από το. Πάμε στην Πορτογαλία. Πάμε λίγο να τον Πορτογάλο δούμε. Είδα. Ουκρανία, Πορτογαλία. Η Ουκρανία κέρδισε γιατί είχε ομαδάρα. Έχει μπλέξει ο Σεφτσέκο Βραζιλιάνους από τις Αχτάρ που έγιναν Ουκρανοί. Λατινο. Έχει γίνει ομαδάρα. Πούμε, ναι. Ομαδάρα. Ναι. 2-1 πέρασε η Ουκρανία. Οι Πορτογάλοι θέλουν δύο νίκες πλέον για να προκριθούν. Σκόραρε ο φίλος ο Κριστιάνο. Μείωσε. Τα 700 γκολ. Αυτή είναι η είδηση. Στην καριέρα του. 700 γκολ σε 900 κάτι παιχνίδι. Έτσι είναι. Αυτή είναι η καριέρα. Μηχανή γκολ, φίλε. Έτσι. Αυτό είναι, ρε, φίλε. Και ξέρει τι λέει ο φίλο σου και ο φίλο μου ο Σιώπης ο Μπαμπίνος. Να πάει, λέει, κλείνοντα, λέει, σε κανένα πρωτάθλημα τη πλάκα. Για να περάσει και τον Μπελέ, λέει, που μα τη λέει και τέλο πάντων. Γιατί έπαιζε πόσα χρόνια, λέει, στην Αμερική και του κορόδευε και έβαλε πάνω από 10 γκολ. Σάντο τη Νέα Υόρκη έπαιζε. Ναι. Κολομάδα. Γιώμο κόσμο, πώ λέγανε. Μωρέ, εντάξει. Ναι. Ναι, όπως και ο άλλος ο Άγγλος που με την γυναίκα την τραγουδίστρια. Ο Μπέκαμ. Ο Μπέκαμ, ο οποίος πήγε τώρα στην Αμερική να παίξει μπάλα κλάι. Αλλά αυτός είναι μια ιδιόμορφη περίπτωση. Εντάξει, ωραίο παιδί. Εντάξει, ρε φίλε. Η εταιρεία, η χορηγή. Εντάξει, μόνο το φλόρο για αυτό τώρα. Μαδρίτη πέρασε, Παρί πήγε. Εντάξει, τα έκανε όλα αυτό. Εντάξει τώρα, πήγε να παίξει στην Αμερική, μωρέ τώρα. Ήθελε να πάει γυναίκα στο Λος Άντζελες. Άντε μόνο το φλόρο τώρα. Λοιπόν, πάντως λέει να πάει και ο φίλο μου. Για μένα ο κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών. Ναι, αλλά μα στέρισε την ευκαιρία να τον βλέπουμε πολλά χρόνια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Για τον Μπέκαμ λες. Για τον Μπέκαμ. Ναι. Εμένα δηλαδή μου κάνει ζημιά γιατί αντί για Μπέκαμ έβλεπα κάτι τσουρουκάδες εκεί πέρα. Αυτός ο Μπέκαμ, φίλε, ενώ δεν είχε ταχύτητα, είχε όλα τα άλλα, θα μου πεις έτσι. Τα είχε όλα τα άλλα. Χτυπήματα, ευφυΐα, τελειώματα, τέχνη, τα είχε όλα. Ήταν αργός. Λοιπόν, 2-1 ναι. Πέρασε ήδη η Ουκρανία. Είναι από τις ομάδες που τελείωσαν την πουγάδα. Να δούμε και καμιά Ουκρανία στην κερκίδα, ρε φίλε. Πολύ δυνατές. Ναι. Πολύ δυνατές. Τι να πάει να δούμε τώρα, δηλαδή, την Τουρκάλα. Ένα ταξιδάκι στο Κίεβο. Εγώ βέβαια που τζου θα είμαι, αλλά εσύ ένα ταξιδάκι στο Κίεβο πρέπει να γίνει. Εκεί στο Δνίπυρα τον πάντα. Μαζί τι τσουμπού. Ναι, τσουμπού. Βουλγαρία-Αγγλία 0-6. Ναι. Εδώ αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι οι Άγγλοι τιμώρησαν τους Βούλγαρους οι οποίοι φώναζαν ρατσιστικά συνθήματα για τους Άγγλους. Τι λέγανε οι Βούλγαροι για τους Άγγλους? Τους μαύρους, διάφορα τέλος πάντων. Τι μαύρους? Δεν έχει. Οι Βούλγαροι την άσπρη. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ρατσιστικά είχαμε. Συγγνώμη, και τους τιμώρησαν. Ο Βούλγαρος. Ο Βούλγαρος, ναι, όπως τα ακούς. Ένα λεπτό. Ναι. Έχει μούτρα. Ναι. Στο παγκόσμιο. Χάρτη. Κι όμως έχει να μιλήσει για τον Άγγλο ρατσιστικά. Ναι. Ο Βούλγαρος. Ο Βούλγαρος. Η πυθικογέννηση δηλαδή τώρα. Ο μέσος Βούλγαρος. Ναι. Και τους τιμώρησαν με 6 γκολ. Οι Βουλγάρες βέβαια είναι ωραίες γυναίκες. Όχι όλες. Όχι όλες. Ναι, όχι όλες. Γιατί είναι λίγο. Είναι μύθος, λίγο ιδιόρυθμοι σαν χαρακτήρες. Πολύ. Οι Βουλγάρες. Γνώρισες Βουλγάρα. Έχω, ναι, γνωρίζει. Ναι, πολύ ιδιόμορφες. Πολύ ιδιόμορφες γυναίκες. Δεν ξέρω, είναι μπέρδεμα λαών η Βουλγαρία ίσως. Εγώ μια Βουλγάρα. Σλάβε, την είχα γνωρίσει. Μπράβο, ήταν μπερδεμένο πολύ, στοιχείο, πολύ, ναι. Πολύ. Και κοίταξε, λες, δεν θες να ασχοληθείς και πολύ. Δηλαδή, είναι κάτι άντρες, δευτερόλεπτα. Οι οποίοι βρέσουν μια γυναίκα μπερδεμένη πολύ. Και αναλύει. Ναι. Και αναλύει. Λέω, τι δουλειά κάνεις, ρε φίλε. Λέει, δημόσιος υπάλληλος. Λέω, καλά κάνεις, λέω, και αναλύεις. Έχεις κουράγιο να αναλύσεις αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει λόγος. Θέλω, λέει, να την μελετήσω. Τι να μελετήσεις, τι να μελετήσεις, ρε φίλε. Το νέκταρ πάρε και φύγε, ρε αγόρι. Πάρε την αμβροσία σου και φύγε. Έχει κάτι μπερδεμένο. Ναι, είναι απλά τα πράγματα. Το πιάνουν από εδώ, το αναλύουν από εκεί. Άσε, ρε φίλε. Τζάμπα φαιά ουσία και με τζάμπα και κούραση. Συμφωνείς? 100%. Κούραση, ρε φίλε. Δεν υπάρχει λόγος. Σαν τη μελισούλα. Τσάπ, τσίπα, πάρε νέκταρ, πάρε αμβροσία και φύγε, ρε φίλε. Πάρε σαν λουλουδάκι. Δόξα Θεώ, πολλά λουλουδάκια. Έτσι είναι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε τα υπόλοιπα θέματα. Θα επιστρέψουμε. Ναι, αρένα κλαμπ για Κίεβο. Προς ενημέρωση. Ήρθαν εδώ τώρα τα βαριά χαρτιά. Λιάκο μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε. Ράπε κούλ εδώ σε σχόλια αθλητικά και όχι μόνο σήμερα. Πριν πάμε σε Κώστα Κωνσταντινίδη για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι ήρθε το Wind One και πλέον όταν καλείς την εξυπηρέτηση δεν μιλάς με ρομπότ.
αλλά απευθείας με εκπρόσωπο. Και αν δεν θέλει να καλέσει εσύ, πατάς ένα κουμπί στο My Wind Up και σε καλούν εκείνοι αμέσως. Και αν τελικά δεν λυθεί και το θέμα σου από το τηλέφωνο, ακούσε τι γίνεται. Έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι σου δωρεάν. Αυτό είναι απίστευτο. Και το Wind One δεν σταματά εδώ, καθώς το νέο παιχνίδι που θα βρει στις διαδραστικές οθόνες των κατασημάτων Wind μπορεί να κερδίσει μέχρι και ένα Peugeot 2008 και πολλά πολλά ακόμα δώρα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 13800. Έχω Τιτάνα δίπλα μου, Κώστα Κωνσταντινίδη. Αλλιώς... Έχει την υπόθεση Τζίλου. Ξέρω, πήγε στον Κυριάκο Θωμαίδη. Ναι, έτσι. Ναι. Τα είδα τώρα το πρωί, γιατί το βράδυ εγώ δεν μπορώ να ξενυχθήσω πολύ. Τι απειλούν την οικογένειά του, τον πατέρα του. Ντρεπόλη, ένταλμα ναι. Σύλληψη. Λοιπόν, πάμε. Θα επιστρέψουμε μετά τον Κώστα Κωνσταντινίδη για το δεύτερο μέρος. Αγαπάμε το καλό φαγητό. Το πολύ καλό φαγητό, θα λέγαμε. Το οποίο το βρίσκουμε στο εστιατόριο Λατεράς. Και πολλές φορές δεν βρίσκουμε μόνο καλό φαγητό, αλλά και ιδιαίτερο. Για παράδειγμα, όλο τον Οκτώβριο και Νοέμβριο το Λατεράς θα έχει πολιτική κουζίνα, αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές που θα μας γυρίσουν πίσω το χρόνο τότε που τριγυνούσαμε γύρω από την γιαγιάκα μας για ντολμαδάκια, για λατζί, για γιουβαρλάκια, για τάς και μπαπ. Μιλάμε για περιόριστο γεύμα, τρώμε όσο γουστάρουμε και να είναι εκεί τα παιδιά και ένα κρασάκι, μπύρα, αναψυκτικό, ό,τι γουστάρε τέλος πάντων. Πολύτικη κουζίνα στο Λατεράς του Ρίτζες Καζίνο για όλο τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη. Rap and cool και Καζαμπάκας εδώ, τριπλέτα δεν χαλάει μέχρι και τις 10 καλημέρα. Κρύα εβδομάδα. Θα μπούμε σε ρυθμούς, ναι. Κάτσε, θα σε ζεστάνω σε λίγο. Θα σε ζεστάνω σε λίγο με θέμα το οποίο καίει, τσουρουφλίζει, αλλά θέλω λίγο να τελειώσουμε κάτι που ξεκινήσαμε, μην θεωρηθούμε ότι είμαστε αλλού για αλλού. Τι? Λοιπόν, να τελειώσουμε λίγο με τα παιχνίδια χθες. Γιατί είχαμε. Ποιος ασχολείται μόνο, μόνο με το στοίχημα ασχολούνται. Όχι. Θα πάμε στο Γαλλία-Τουρκία. Πάμε Γαλλία-Τουρκία. Πεχταράδες, πεδαράδες οι Τούρκοι, μαχητές. Στο χορτάρι εννοείται. Παντού. Εννοείται στο χορτάρι. Παντού είναι μαχητές. Είχα καμιά 25-30 χιλιάδες κόσμο. Θες να πας στην μπάλα, θες να πας στον πόλεμο. Ναι. Πού? Είναι πόλεμο χάρης εκεί τα παιδιά, εντάξει. Πάλι πανηγύρισα με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ρε φίλε. Πάλι αποδοκιμάστηκα. Όταν εγώ τώρα ακούω εμάς να θυμόμαστε τον Μεγαλέξανδρο, τους Λακεδαιμόνιους, τους Σουμέριους και τους Ασσύριους. Τους Σπαρτιάτες. Τι έχετε, δηλαδή εμείς είμαστε στον πόλεμο όπως οι Αριανοί στα τους τίτλους. Το 70 ο Σπυρίδωνας περνούσε πάνω από την μπάλα. Και έχει το κούδα, χτύπησε το penalty out. Ναι. Και ήμασταν περισσότεροι στην κερκίδα. Λες, δηλαδή, και χούντε ένα τρόπο. Περασμένα μεγαλεία διηγώντα ανακλέ. Τι Σπαρτιάτε, εδώ Τουρκαλά μπαίνει μέσα, ορμάει, κάνει ράνι. Παίρνει και αποτέλεσμα χθε. Παίρνει αποτέλεσμα μέσα στη Γαλλία, στου φλόρου τη Γαλλία. Ο Τουρκαλά. Χαντάκο και τον κόσμο. Ο Τουρκαλά. Έχει να πει, τι έχετε να πείτε για πόλεμο. Παίζουν για την πατρίδα και τη φανέλα αυτή. Ρε. Ναι, παιδί μου, θα σου πει ο Τουρκαλά. Έλα εδώ, ρε Έλληνα. Για πες μας κάνα κατακτητικό πόλεμο που έκανες. Μεγαλέξανδρο. Σπάρτιο Μεγαλέξανδρος. Σπαρτιάτης ήταν δυνατή. Ναι, Σπαρτιάτης ήταν δυνατή. Λεωνίδας. Λεωνίδας, ξέρω εγώ, Θεοδωρακάκης. Και πάλι άμυνα κρατούσαμε. Σου λέει, σου λέει μετά άλλος, εγώ μπήκα στην Τουρκία, μπήκα στη Συρία, μπήκα στο Αφγανιστάν. Και τι έκανε, τι κέρδισε ρε Κωνσταντίνε εδώ, όλο το κράτος, όλο ο κόσμος. Και εσύ με το Μεγαλέξανδρο τι κέρδισε. Άλλες εποχές. Τότε η κοινωνία, ο κόσμος ήταν μέσα στον πόλεμο. Δηλαδή γεννιόμασταν και ξέρουν ότι είχαμε πόλεμο σε όλο τον πλανήτη. Και τώρα τι, πάλι πόλεμο. Τακτοποιήθηκαν όλα, όλα σε μια μπήκα σε μια σειρά. Καταρχήν δεν είμαστε καθόλου τακτοποιημένοι. Ναι. Υπάρχει έκρηξη του πληθυσμού. Διότι... Ένα με πες εκεί στην Κίνα να μην βαράνε, ήδη τους μείωσαν. Τους παιδιά μην βαράτε αφέντα. Άμα αυξηθεί αυτό το βιολί τώρα, αυτό το βιολί θα μας χωράει ο πλανήτης μας. Θα γίνουν πόλεμοι ούτως ή άλλως αναγκαστικά. Ναι. Πρέπει να πουληθούν και τα όπλα λες. Όχι μόνο τα όπλα. Δεν αγοράμε, μαλώνουμε. Παλιά η Θεσσαλονίκη. Ήμασταν, ξέρω εγώ, 600.000, 700, 800, 1 εκατομμύριο. Τώρα είμαστε 1,5. Ναι, με 1.800.000 είχε δουλειές, κανένα άνεργοι δεν είχε. Τώρα 1,5 εκατομμύριο. Πρέπει να βρούμε νέους πόρους για δουλειά. Να ανοίξουν νέες επιχειρήσεις. Με 1,5 εκατομμύριο με κλειστά εργοστάσια θα γίνονται δολιοφθορές, κλεψιές, δολοφονίες και τέτοια. Είναι φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Άρα λες ναι. Ότι δεν πρέπει να κάνουμε άλλα παιδιά. Να σταματήσουμε λίγο, να κουλάρουμε. Εγώ λέω πρέπει να βγει νόμος. Ναι. Όποιος κάνει πάνω από ένα παιδί να έχει φόρο παραπάνω. Α, να το κάνουμε έτσι ώστε. Ναι. Ναι, σωστά, γιατί θα δημιουργηθεί συσσόρευση. Ένα, παιδί. Ναι, Και γεννιέται ένα, θα ψοφάνε δύο. Ναι. Οπότε για να δούμε στα ίσα να μειωθεί. Μάλιστα, και όχι μόνο στο. Για να μην έχουμε και πολέμους. Στο ευρωπαϊκό. Ναι. Θέλετε να έχουμε πολέμους, δολοφονίες ή να μην κάνουμε παιδιά. Τι θέλουμε, πολέμους. Να γατώσουμε παιδιά, να κάνουμε. Ένα λεπτό. Εγώ κάνω κάτι πολύ extreme σήμερα. Θέλουμε πολέμους ή. Εσύ extreme αποκλείεται. Τι θέλετε, πολέμους ή εκθρώσεις. Είναι πολύ extreme αυτό. Τι είναι θέλετε. Πολύ extreme. Τι θέλετε. Είναι πολύ extreme. Να σκοτώνουμε παιδιά όταν γεννηθούν ή να τα σκοτώνουν πριν γεννηθούν.
Να, δηλαδή, όχι να τα σκοτώνουμε. Τον παγάσα. Να τα λέμε. Τι θέλετε. Πολέμου. Τι βάζει ο Μπούζα στα ξένερτα. Θε να σε βάλω εγώ. Πολέμου ή εκτρώσει. Γιατί εκ των πραγμάτων είμαστε το 1970. Τον παγάσα. Τι μπήκε και έβαλε, ναι. Παιδάκι μου, το 1970 ήμασταν. Οξύδικα το σώμα. 4 δισεκατομμύρια στη γη. Τώρα φτάσαμε τα 6, πόσα, 6,5. Πάμε για 7,5. 7, ναι. Μέσα σε 50 χρόνια διπλασιάζαμε τον πληθυσμό. Εάν στα επόμενα 50 χρόνια τριπλασιάζουμε τον πληθυσμό, θα δεν θα μας αντέξει η γη. Λοιπόν, ή πρέπει να βρουν ένα φάρμακο να μας εξοντώσουν. Κάναν έμπολα, κάνα AIDS, κάνα τέτοιο. Έμπολα, κάνα περίεργο τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Ή να γίνει πόλεμος, ναι. Ή πρέπει να μας έχουν από πάνω στα κρεβάτια με κάμερες. Αυτό, αυτό. Μην πηδάμε, ξέρω εγώ, μην κάνουμε. Προσεκτικό, προσεκτικό σάλτο μορτάλε. Σάλτο μορτάλε, προσεκτικό όμως. Δηλαδή, δείτε τα πράγματα κοινικά. Να μην το παίρνουμε και μπαίνουμε, να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Παλιά, λέει, επί Χούντας, λέει, είχαμε ανοιχτές τις πόρτες. Τι ανοιχτές πόρτες. Α, ναι, δεν μας στήριζε κανένας. Μα επί Χούντας. Χαμός, φασαρία, δεν υπήρχε μετακίνηση πληθυσμών. Η μόνη μετακίνηση, κάτι χωριαταρία ερχόταν, ξέρω εγώ, στην Αθήνα. Αυτό ήταν η μετακίνηση πληθυσμών, πρώτο και δεύτερο. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη επί Χούντας 600-700 χιλιάδες πόσοι ήμασταν και τώρα είμαστε διπλάσιοι. Δηλαδή πώς δεν θα έχει και είχαμε εργοστάσια, είχαμε ξέρω εγώ δουλειές και τώρα δεν έχουμε. Η Χούντα δηλαδή μας κρατούσε τα παράθυρα ανοιχτά. Ναι. Βγαίνει ο κάθε ακροδεξιός. Ασφάλεια υπήρχε. Ασφάλεια. Δεν έμπαινε κανένα στο σπίτι του αλλού. Δεν έμπαινε στο σπίτι του αλλού. Υπήρχε ασφάλεια. Ναι. Τι να κάνουμε. Κοιμόμαστε, λέμε ακριβώς. Τώρα κοιμάσαι με κλειστές. Δεν ήταν θέμα δηλαδή. Φταίει ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας που κοιμάσαι με τις πόρτες κλειστές τώρα. Με τις πλάτες των μεγάλων κάνω και εγώ πόλεμο, Κωνσταντίνε. Πες για τους τουρκαλάδες που μου τους αποθεώνεις. Και έχει δίκιο εδώ ο φίλος. Και εσύ με τις πλάτες των μεγάλων κάνεις άμυνα. Ναι, αλλά και αυτοί με τις πλάτες των μεγάλων. Η ΕΟΚ κοιτάζει δεξιά-αριστερά. Ο Τραμπ δεν ασχολείται. Η Ρωσία σφυρίζει αρμένικα. Έτσι κάνω κι εγώ, λέει. Βρήκες, λέει, τον άλλον. Είναι σαν να είναι μια παρέα 10 άτομα και δέρνουν ένα πιτσιρίκι, ρε φίλε. Αυτό το πράγμα τώρα μου λες. Έτσι είναι ο μεγάλος, λέει. Αυτό μικρό. Κάνει τώρα, σε σκάσει. Και εγώ θα τους παραδεχτώ τους τουρκαλάδες που βαράνε τώρα τον άμαχο πληθυσμό. Ο Μεγαλέκος τι πήγαινε μέσα εκεί πέρα στα γυναικόπαιδα. Ο Αλέξανδρος δεν είχε μόνο γυναικόπαιδα, είχε στρατούς, καθάριζε Πέρσες, ιστορίες. Τους πάντρευε εκεί. Τον περίμεναν για πόλεμο κανονικό, απλά τους έπαιρνε παραμάζωμα. Αυτά τα λένε τώρα, εμείς τα γράφουμε. Ο Μπούζας των αρχαιοτήτων είναι. Πάπυρος Λαρούς. Τι με λες τώρα, βρε. Πάμε να κλείσουμε λίγο με τα μάτς, γιατί θέλω να πάμε σε ένα θέμα πολύ σημαντικό. Εγώ με θαυμαστή του Μέγα Αλέξανδρου. Ναι. Και θαυμαστή αυτών που κάνουν κατακτητικούς πολέμους. Ναι, σ' άρεζαν, ναι. Που δεν μ' άρεζαν. Ιστορία σου δυνατός, δηλαδή. Με τους δυνατούς δεν πάει ιστορία. Ναι. Την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Οι δυνατοί, οι τρελοί, αυτοί γράφουν ιστορίες. Ναι, okay. Ο ηττημένος δεν γράφει καμιά ιστορία. Ο ηττημένος μπαίνει στην άκρη. Δεν το δίνει κανένα σημασία. Τον δεύτερο τον θυμάται κανείς. Σχεδόν ποτέ. Ε? Σχεδόν ποτέ. Άρα, λοιπόν, τον Κυπελούχο θυμούνται και δεν θυμούνται και πώς έγινε κιόλας. Τι λέει. Γιατί μετά από 15 χρόνια, το ξαναλέω, στο Βόλο δεν θυμάται κανένας. Τίποτα. Α, κάτι γίνει σε εκείνο το μάτς, ο ΠΑΟΚ το πήρε. Αυτό θα λέμε. Θα θυμούνται το χέρι του Μανιάτη. Ποτέ. Θα πει το πήρε ο Ολυμπιακός. Τίποτα. Λοιπόν, Κόσοβο Μαυροβούνιο 2-0, το Κόσοβο το παλεύει για πρόκριση. Τι Κόσοβο. Βουλγαρία Αγγλία 0-6, εδώ είχαμε τα ρατσιστικά των Βούλγαρων, όπου περιμένω να φάνε κι άλλη καμπάνα. Φτάσαμε στη γη ο Βούλγαρος να κάνει ρατσιστικό εναντίον του Άγγλου. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή φτάσαμε δηλαδή και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή το τερματίσαμε να πούμε. Ναι. Βέβαια. Ουκρανία-Πορτογαλία 2-1, έχασε ο φίλος μας ο Σάντος από τους Βραζιλιανού Ουκρανούς. Λιθουανία-Σερβία 1-2, μπήκε στο κόλπο η Σερβία, αλλά είναι λίγο χλωμή. Τη Σερβία τη γουστάρω σαν. Σαν αθλητές. Να βάλω ένα quiz τώρα, μια που είμαστε σε Τούρκους και Σέρβους. Ναι. Ποιος Σέρβος ποδοσφαιριστής είχε τα. Αυτά είναι γκάτζι και είχε τους κοχώνες, τα κάκαλα. Ναι, ναι, ναι. Να σηκώσει φανέλα σε παιχνίδι της Σερβίας με την Τουρκία μέσα στην Τουρκία και από κάτω να έχει τον Ιησού Χριστό. Τι είχε λέει, από κάτω. Τον Ιησού, έβαλε γκολ και πανηγύρισε βγάζοντας τη φανέλα και από κάτω μέσα στην Τουρκία. Στο Σαράτσουκλου είχε γίνει κιόλας ο μάτς, είχε τον Ιησού Χριστό. Ποιος το έκανε αυτό. Έτσι. Και πρόσεξε, αυτός ο παίχτης έπαιζε και στην Τουρκία. Είναι μάγκας. Τεράστιος. Τεράστιος μάγκας. Αυτός είναι μάγκας. Πήγε μπροστά σε όλους και σου λέει: μάγκες, εγώ σας γράφω, εγώ πιστεύω αυτό και το σηκώνω μπροστά σας. Μπράβο. Μεγάλος μάγκας. Τελείως. Ποιος το έκανε αυτό. Σέρβος, δεν ξέρω. Μεγάλη παιχτούρα. Ναι. Έχει περάσει από Ελλάδα, δεν νομίζω, αλλά έχει παίξει εδώ ως αντίπαλος. Με... Τέλος πάντων. Ναι. Το βάζουμε γι' αυτό. Βάτω, ναι. Δεν είναι μάγκας αυτός. Πες και τους άλλους. Ποιους. Πολέμους ή εκδρώσεις θέλετε. Όχι, ρε, αυτό είναι πολύ άστο τώρα, μακάβριο πρωί. Κάνω το μεσημέρι με τον κόκκινο, μην το κες. Τον κόκκινο, άστο τώρα. Κάνω το μεσημέρι τώρα, είναι το πρωί, ο άλλος είναι ακόμα με το κακάσο. Τρεις φραπέδες το ξυπνήσατε. Είναι με το κακάσο και την πουγάτσα τώρα, μην το βάζετε τέτοια διλήμματα. Αυτά είναι. Βάλω το μεσημέρι. Το μεσημέρι θα γίνει. Σου βάλω άλλο δίλημα. Εκδρώσεις, πολέμους ή έμπολα.
Όλα τα καλά μαζί, τίποτα. Κακά, με μπουγάτσα, χαλαρά, φραπέ, γαλά. Πάω κολλέ, Άρης και... Έχουμε να πάμε και στον Άρη, έχουμε θέματα εκεί. Με την Ξάδη σκοτώνονται. Ποιο σκοτώνει? Εμφανίστηκε το γραφείο τύπου του Άρη. Ποιο, ο Ζουμπούλης, ξύπνησε. Ναι, και έχουμε απάντηση στο. Ξύπνησε ο Ζουμπούλης. Έχουμε απάντηση σε αυτά που ανέτησε η Ξάνθη. Ναι. Θα τα δούμε μετά. Μαλώνει ο Άρης με την Ξάνθη στο, ενώ κάνανε ένα ωραίο μάτσο 7-2. Μαλώνουν τώρα. Σκοτώνονται. Δεν πάτε στο διάλογο και οι δύο. Σκοτώνονται. Να το πω εδώ. Δεν πάτε στο, στο διάλογο και οι δύο. 7-2 πριν 5 μήνες και τώρα. Δεν είναι γιατί βρέψε. Θα σου πω γιατί σκοτώνονται. Γιατί θα γίνει διπλό το μάτς. Θα γίνει, λες. Ναι. Και τώρα δίθεν μαλώνουν και τέτοια. Κάτσε, θα το πούμε τώρα γι' αυτό. Γαλλία-Τουρκία 1-1 είπαμε. Εδώ οι Τούρκοι ήταν καμιά 25-30 χιλιάδες. Χαιρετούσαν πάλι με αυτόν τον προκλητικό τρόπο. Πού ήταν 30 χιλιάδες, στη Γαλλία μέσα. Μέσα στη Γαλλία, ρε. Ωραία, φίλε, αυτή είναι η εκδρομή. Μέσα από τη διάσπαρτη, μέσα στους Γάλλους εκεί, Τουρκαλάδες, σημαίες, φώναζαν. Τι λαός του ΠΑΟΚ, τι Ελλάδα, τι ο λαός του Ολυμπιακού. Τι... Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν. Πάνε μέσα στη Γαλλία 30.000, να τους σαλαπατήσεις, να τους πάρεις πόντο. Και να μέσα στην κερκίδα τους κανονικά. Χαιρέτησαν στρατιωτικά στον κόλπο. Χαιρέτησαν, ναι. Χαιρέτησαν. Αυτοί, και προκάλεσαν πάλι. Ζηλεύετε. Δεν τα παιδάκια 10 Τούρκοι από πάνω. Ζηλεύετε. Δεν ζηλεύουν. Του Τουρκαλάδες δεν τους γουστάρετε γιατί δεν μπορείτε να γίνετε πατριώτες. Αυτό δεν είναι αντρίκιο, ρε φίλε. Σου λέω είναι μια παρέα που παίρνουν ένα παιδάκι κάτω από τα λαμπατά δεκάτομα. Πάτε είπαμε, δεν ξεφωνίζουμε ότι δεν είναι αντρίκο. Πάτε με τα κράρη εκεί και οι Ολυμπιακοί και οι Αργιανοί από την άλλη μεριά που βρίσκεται. Άλλαξε ο τρόπος μαλώματος. Ναι. Βρίσκεται κάνα φουκαρά με το παιδάκι του και τον βαράτε. Εσείς τι κάνετε δηλαδή. Αδυστυχώς. Ισλανδία Ανδόρα 2-0. Εδώ η είδηση είναι ότι μπήκε και έπαιξε και ο Ίγκασον για να τελειώσουμε με τα προβλήματα. Στην Ισλανδία χθες. Μπήκε στο 65, έπαιξε, δεν δέχτηκε πολύ ομάδα. Στο 2-0 τον βάλανε. Τρίτο στόπερ τον βάλανε. Δεν ξέρω. Τρίτο, τέταρτο, αλλά έπαιξε χθες ο Ίγκασον. 4 εκατομμύρια. Ο Εσίτη δεν έπαιξε. Ο Εσίτη τι να παίξει. Νιγηρία, Βραζιλία, ο Εσίτη είναι να τον βάλει στο κλουβί ο δάσκαλος. Έλα, να κάνει MMA. Έλα, μωρέ, με τον Μπουρουτζούδη εκεί αντίπαλο, να του πιάσει εκεί και αφαλοκλειδώματα. Τι μπάλα να παίξει αυτό. Βλέπω πολλά τσακαλάκια που βρίσκουν την απάντηση. Ποιο σήκωσε τη φανέλα του Ιησού Χριστού μέσα στην Τουρκία ναι. Και γίνει άλλο. Και πρόσεχε αυτό ο παίχτη ναι. Έπαιζε και στην Τουρκία. Δεν αυτό. Το έκανε, δεν θα εμφανιστώ σε 10 χρόνια. Θα με ξαναδείτε. Έτσι, μπράβο. Μεγάλο μάγκα. Από τότε κέρδισε πολλού πόντου. Πάμε. Του δώσε κανένα πρίμο Ιησούς Χριστός για... Δεν ξέρω, του δώσε, αλλά είναι παλίκαρος. Θες να... Έχουμε δύο θέματα ανοιχτά. Γβόλυδα να τα παγιάσουμε. Να τα τρέξουμε. Το ένα το θέμα είναι το οποίο το κρύβει σχεδόν όλος ο τύπος, δεν ασχολείται κανένας. Εκτός από το Θωμαίδη και εκτός από το Θωμαίδη. Μετρόπολης και ένα site του Σαββίδη. Ναι. Νιώθουν ότι είναι γαλατικά χωριά. Εμείς δεν έχουμε κανένα. Πες τι λέει ο Θωμαίδης στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, χθες αποκάλυψε ότι. Έχει δεχτεί πολλαπλές επιθέσεις ο πατέρας του Τζίλου και ερευνούν οι αρχές, ψάχνουν με διεθνείς ένταλμα σύλληψης να τους βρούνε. Με αυτό το θέμα δεν ασχολείται κανένας. Οι αρχές, ποιες αρχές, οι ελληνικές. Ιντερπόλ. Α, γιατί εδώ πέρα, οι δικοί μας είναι φοβιτσιάριδες οι αστυνομικοί, ναι. Χθες λοιπόν, όπως αποκάλυψε η δίκη του. Οι δικοί μας αστυνομικοί είναι φοβιτσιάριδες. Δεν ξέρω τι κάνουν, αν είναι φοβιτσιάριδες, αλλά δεν ασχολείται κανένας με αυτό το θέμα. Τους λέει, όχι, δεν είναι φοβιτσιάριδες. Κοίταξε, οι αστυνομικοί είναι καλοί. Τους παίρνει τηλέφωνο ο υπουργός από πάνω. Λέει τον ταξίαρχο που έγινε με την κρίση αξιωματικών με το κόμμα, με τον Τζίλο μην ασχολείστε. Άμα είμαι εγώ αστυνομικός και με πει από πάνω μην ασχολείσαι με τον Τζίλο. Δεν ασχολούμαι. Άμα με πει ασχολούμαι τον βρίσκω. Άκου τι γίνει τώρα εδώ. Μην και... λέμε για τους αστυνομικούς. Ναι, ναι. Από πάνω είναι. Τα μεγάλα κεφάλια. Συμφωνώ. Έχουμε συμφωνώ. Και κάτι γαϊδούρια αστυνομικούς και κάτι γορίλες και κάτι εκπαιδευμένους και κάτι οϊκάδες και κάτι πεδαλάδες. Σε όλα τα επίπεδα έχουμε και πολύ καλούς, έχουμε και πολύ κακούς. Απλά τους έχουμε να πούμε στη Ρώση. Ναι. Άκου τι λέει εδώ τώρα. Ναι. Και μου έκανε εντύπωση γιατί ναι. Έκανα μια γρήγορη βόλτα σε όλα τα site αθλητικά. Είσαι γλίγορος. Ναι, γλίγορος. Κανένα δεν αναφέρει τίποτα. Ποιος τα ελέγχει, ο Μαρινάκης, τα υπόλοιπα. Και ο Σαββίδης ένα μόνο. Μπορεί να ελέγχει και ο Αλαφούζος, ο οποίος είναι κολλητή. Ο Αλαφούζος είναι τσατσάκι του, μωρέ. Λοιπόν, ναι. Άκου τι λέει. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο είχαν σκίσει με μαχαίρι κατά καιρούς 23 λάστιχα. Του αυτοκινήτου το Γιώτα Στάρλετ, το οποίο ανήκει στον πατέρα του διαιτητή. Το Γιώτα Στάρλετ. Ναι, τέτοιο. Εντάξει, τι είναι αυτά τα Στάρλετ. Τέτοιο έκανα εκπαίδευση για να πάρει. Εκπαίδευση, ναι. 11 δευτερόλεπτα τα 100 είναι. Ναι, ναι, ναι. Βολίδα. Είναι θέμα το οποίο δεν αναφέρει κανένα τίποτα. Πρέπει ναι. Να αναφέρουμε τουλάχιστον εμεί, Κωνσταντίνε. Όχι, θα σου πω και τι πρέπει να γίνει. Για πες τι πρέπει να πάει ο εισαγγελέα ναι. Και να πει τον μπαμπά του Τζίλου και τον Τζίλο άδεια οπλοφορία. Κατευθείαν. Να δει μετά ξανάρχονται. Οι αρχέ μελετούν. Να του τραβήξει κανένα πιστολίδι. Να έχει άδεια όμως. Και όπι, πα, είμαι σε άδεια. Ναι, είναι δυνατόν να μην ασχολείται κανένας. Οι αρχές λέει ερευνούν το περιστατικό αν συνδέεται με την απόπειρα ανθρωποκτονίας στο γιο του, έτσι, στο προεδρευτικό μήνυμα που είχε προσφέρει. Αυτό έγινε μετά το επεισόδιο. Ναι. Ναι. Στο στάδιο ολοκλήρωση βρίσκεται η ανάκριση για την υπόθεση της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ο Αβγενάκης θα μας πει. Ναι. Ο Αβγενάκης εμφανίζεται εκεί που δεν πρέπει. Δεν ο Αβγενάκης. Ως τώρα.
Οι παοξίδες. Για να έχει κάνει κανένα, σου πω, καμιά 15 ραντεβού με τον Μελισανίδη για το πώς θα φτιάξει το γήπεδο Τσάικ. Καμιά 30 με τον Μαρινάκη. Δεν ασχολείται με σοβαρά. Σαν να τα πει του Μετρόπολη στους δεξιούς εδώ. Ναι, με τα αερόστατα. Αερόστατα και ιστορίες. Έχει κάνει 15 ραντεβού για το γήπεδο Τσάικ τώρα. Και δεν ξέρουμε. Και να σου πω και κάτι άλλο με τους δεξιούς. Για πες το. Να βγάλει ο Μπούζος, ο οποίος είναι ο νούμερο 1 και στη ραδιοσκηνοθεσία και στην είδηση. Βέβαια. Μαζί με το 4-6 το οποίο. Είναι βολίδα. Φωτοβολίδα έχουμε συνέντευξη. Άρα, ήδη θα τη σχολιάσουμε σε λίγο μαζί με τροφή και εμάς, έτσι. Δεν είναι. Δεν είναι. Τρομερή. Συνεντεύξη σημεία Πρίγιοβιτς, Ήβιτς. Τρομερό. Το 4-6. Δεν ανέβηκε. Εμένα μου αρέσει. Τι να σου πω τώρα. Τι δεν να είναι πω. Πιο θελκτικό. Είναι θελκτικό, εντάξει. Okay. Συμπληρώνει και ο Κανελάκης. Έρχεται για το σχόλιο εμπειρία μετά. Από το επαρχείο του Λαγκαδά, να πούμε. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ο καθένας είπαν διαλέγει το μετερίζει του. Το δρομολόγιο. Τι λέει άλλο. Λοιπόν, για το θέμα Τζίλου, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Αν και το ξαναλέω, θα το πνίξουν όλα τα μέσα. Ο Μπούζας, λοιπόν. Είναι μεγάλη είδηση αυτή, έτσι. Ο Μπούζας, λοιπόν, θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο τους νεοδημοκράτες, παοξίδες, βουλευτές και να τους βγάλει στο ραδιόφωνο να μιλήσουν. Ξέρεις, θα του πούν του Μπούζου. Δεν μπορώ να βγω να μιλήσω γιατί θα με διαγράψει το κόμμα. Πολύ πιθανό. Κατάλαβες. Πολύ πιθανό. Σου λέει, αχάσω εγώ το ψωμάκι μου. Ξέρεις ποιος θα βγει να μιλήσει μόνο. Ένας. Ποιος. Ο φίλος. Ποιος. Και φίλος μου, εντάξει, κατά διασύμμα. Ποιος. Ποιος βγαίνει και μιλάει, ίσως δεν μασάει. Ποιος. Ανήκει στην ελληνική λύση το φιλαράκι μας. Πες τον αρεσί τώρα. Ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος. Θα βγει και θα τα πει. Είναι ο μόνος που τα λέει. Ναι, ο Βελόπουλος είναι αρχηγός κόμματος. Ναι, είναι ο μόνος που τα λέει όμως. Ναι. Είναι ο μόνος που τα λέει. Δεν υπάρχει άλλος. Ο Βελόπουλος, άμα ήταν στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα έβγαινε κι αυτός να μιλήσει. Κι αυτός λες δεν θα έβγαινε. Θα κάνει την κότα. Για κορόιδο τον έχει τον Βελόπουλο. Τρελός είσαι, έτσι. Ο Βελόπουλος βγαίνει γιατί το συμφέρει. Ναι. Και καλά κάνει και είναι ρήτορας και καλό λόγο έχει. Ναι. Αλλά άμα ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Ρε, ο Βελόπουλος. Μας είχε πείσει, τι είχε πείσει εδώ με το. Ναι. Μας είχε πείσει. Με τις παπάδες, τι μας είχε πείσει τέλος πάντων. Ότι είχε ευλογημένο το τέτοιο, πώς το λένε, ρε φίλε. Πες το ρε, εσύ. Άμα μιλάς στους αγράμματους. Ναι. Τι τους είχε πει, ότι είναι ευλογημένο το. Τι ήταν ευλογημένο, ότι ευλογημένο άλλο. Τώρα έφαγα σκαλωσιά. Θα το πουλούσε γι' αυτό και το ευλογημένο. Θα το πουλούσε ότι είναι ευλογημένο. Το έχει ευλογήσει ο Θεός, ο Χριστός. Ο Χριστός. Φοβερός, δεν υπάρχει. Δεν καλά κάνει εσύ. Αφού αγοράζουν τα βόδια, γιατί να μην κάνει ότι ο Χριστός, να πούμε, ήταν φαντάρο, τι το σώμα παίζει κούρα, να πούμε. Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι. Θα βγει να μιλήσει ο Καλαβάτης. Θα μιλήσει ο ποιος άλλος είναι δεξιός εκεί της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα μιλήσει. Δεν μιλάει. Δεν μιλάνε. Όντως, θα βγαίνουν οι Σιριζέοι τώρα θα μιλάνε. Και ξέρετε τι πόνος είναι για τον Μπούζο να πρέπει να βγάζει τους Σιριζέους να μιλάνε εδώ πέρα. Δύσκολο. Τι πόνος ψυχής είναι. Ερώτημα. Ναι. Οι Τουρκαλάδες άμα είναι τόσο μάγκες να πάνε να ανοίξουν πόλεμο και με τους Κινέζους. Ποιους? Με τους Κινέζους. Γιατί τι έχουν να υπερθάνουν. Αφού θα φτάσουν σιγά σιγά στην Κίνα τώρα. Ποιος. Οι Τουρκαλάδες. Να πηδήξουν το Τουρκαλάδες. Που φτάσουν Ιράν. Οι Τουρκαλάδες. Ναι. Ας κάνουμε μαγιές στους Κινέζους. Τους ζηλεύετε. Δεν τους λέμε καθόλου. Γιατί. Είναι πιο. Μαγιές φλόρικες κάνουν σε αυτά που μπορούν. Τους Τουρκαλάδες τους ζηλεύετε. Ναι, ναι. Τους ζηλεύουμε. Γιατί είναι πιο πιστοί από εμάς στη θρησκεία τους. Πιο πατριώτες στην πατρίδα τους και πιο μάγκες. Ποιο μάγκες, μάγκες δεν είναι. Τι δεν είναι. Μάγκες δεν είναι. Ποιο μάγκες. Πουλάνε μαγιά σε ένα παιδάκι που είναι πεσμένο κάτω στο χώμα. Και άμα πας στην Κωνσταντινούπολη. Πήγα. Και άμα πας, είναι πολιτισμός. Πολιτισμός. Αλλά. Αλλά. Γιατί εδώ στην Αθήνα μα πας είναι πολιτισμός. Στην Αθήνα. Παρθενώνας, Αχνόπολη. Για τράβα να περπατήσεις. Άριος Πάγος, εκεί. Για τράβα να περπατήσεις από το πεδίο του Άριος μέχρι το Παναθηναϊκού το γήπεδο. Τράβα και στην πίσω Κωνσταντινούπολη σε κάτι σοκάκι εκεί, στο Γαλατά Σαράι από πίσω. Στο Σαράι, να δεις εκεί πώς θα σου την πέσουν. Θα σου ψηρίσουν και τα υπάρχοντα. Ξέρεις το πρώτο πράγμα που λες στην Κωνσταντινούπολη μόλις μπεις. Τι. Προσοχή τα πράγματά σας, μέσα θα πάρουν. Ναι. Ή βέστε τα. Παντού υπάρχουν. Θέλει να σε περπατήσω τη μοναστηρίου. Θέλει να σε περπατήσω τη μοναστηρίου. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι τηλεοφόρο και... Αλεξάνδρα, θα την περπατήσω. Την περπατήσουμε. Για περπατήσουμε. Αλλά... Τα νεφρά μα ξέρει που θα τα πουλήσουν. Έλα μωρέ τώρα. Έλα μωρέ τώρα. Πουλάω νεφρό δεξί, θα σου πει. Α, σε ρε κουλιά. Πάμε λίγο στο θέμα των ανακοινώσεων του Άρη, γιατί μετά έχουμε κι άλλα να. Ποιον Άρη, μωρέ. Τι έκανε λοιπόν, Άρης, τι. Έβγαλε ανακοίνωση στι Ξάνθη. Για το 7-2 βγάλανε ανακοίνωση από τη 2. Σαν δεν τρέπονται και οι δύο. Σαν έβγαλε ανακοίνωση και λέει. Το 7-2, ο λόγο που δεν δίνω εγώ τα εστήρια είναι γιατί μου χρωστά ουσιαστικά. Πέρσι είχατε έρθει εδώ, πιάσαμε κάποιους φίλους σας με πλαστά. Και τι έγινε. Αυτό βέβαια, γιατί πάρα πολλοί το κάνουν. Μας είπατε θα μας απληρώσετε, γιατί μας πληρώσετε τα, ξέρω, τα 350 πώς είναι, δώσατε τα λεφτά για 45. Και πήγαν στα δικαστήρια τώρα αυτοί. Έδωσα για τα 45 Αργενή. Ναι. Αυτό είναι πρόοδος. Ναι, δώσα για τα 45. Ναι, αλλά εμείς λέει ζητήσαμε για τα 260. Εντάξει, ναι. Και βγαίνει και ο Άρης απαντάει μετά από την. Ότι, ο Ζουμπούλης. Ναι, Λάκης. Πάει Άρης, ναι. Ο Λάκης, Ζουμπούλης, τι πάει Άρης. Ναι, σωστά. Τι.
Τι βγήκε, μόνο το Δούκα κάνουμε διαφήμιση. Όχι, όχι, όλους τους κάνουμε. Θα τους κάνουμε, τους λέμε όλους, ναι, μόνο το Λευτέρι. Και βγαίνει λοιπόν η ΠΑΕ Άρης χθες αργά το απογευματάκι και λέει ότι αυτά που λέτε είναι ουσιαστικά... Ψευδή, ναι. Όχι ψευδή. Εμείς λέει δώσαμε για τα 45. Ναι. Κάτσε, έχω εδώ την ανακοίνωση. Πέριμε λίγο, πέριμε για να είμαστε ακριβώς. Φτάνει μόνο με τον Άρη. Όχι, 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 τι φτάνει. Έχουμε κι άλλα. Είχαμε και ένιγκ, θα πάμε και στα ποδοσφαιρικά. Κάτσε, εδώ ανακοίνωση. Εμφανίστηκε εδώ. Λοιπόν, και λέει η ΠΑΕ Άρη σου δε μία ευθύνη φέρει για τα όσα υποστηρίζει ΠΑΕ Εξάδη περί πλασώνηση εισιτηρίων. Και έχει δίκιο εδώ. Πού να μπορεί να ελέγξει η κάθε ΠΑΕ τι μπορεί να σκαρφιστεί ο κόσμος της, ναι. Που έχει ταλαβέρει και φιλίες και παρεδώσε και ιστορίες όπως όλες οι ΠΑΕ με τους οργανωμένους, ξέρει. Τέλος πάντων. Απαντάω εγώ, ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο στην ΠΑΕ Άρης και στις άλλες ΠΑΕ. Ξέρουν. Λέει η ΠΑΕ Άρης ότι δεν παρέλαβε επισήμως εισιτήρια για το περσινό παιχνίδι για να μπορεί να τους ελέξει. Είναι πολύ σοβαρό δεν αυτό. Και η μετακίνηση ήταν μεμονωμένη. Δεν το ιστορνίζομαι εγώ αυτό. Ωστόσο, όταν ενημερώθηκαν ότι έγινε αυτό το συμβάν, ναι, καταβάλαμε λέει, το ποσό των 900 ευρώ που αντισχύει σε 45 εισιτήρια των 20 ευρώ. Βέβαια, η Ξάνθη λέει από την πλευρά της ότι δεν ήταν 45 οπαδοί που είχαν τα. Πώς ήταν. Ήταν λέει 250 κάπου, κάπου εκεί. Κακώς λέει ο Άρης αυτό. Είναι ανόητη στον Άρη. Ναι. Θα του πω εγώ για δείξε μου. Ξάνθη αξίωσε ένα ποσό 5.000 ευρώ. Άρα θέλει λέει τα υπόλοιπα. Πόσο χωράει το γήπεδο σου, Ξάνθη? Το γήπεδο 7-800. Ναι. Πόσο κόσμο είχαμε στο μάτς? Είχε 2.000. Ξέρω πώς είχε. Δηλαδή εσύ γέμισες και θες λεφτά. Φράγκο δεν την έδινα. Φράγκο δεν την έδινα. Γιατί το γήπεδο σου είναι άδειο επιμονή μου βάσεως. Ναι, και εμείς μόνο όταν, με Άρη πάω, και όταν, μπήκανε, ναι, και όταν μπήκαν με τζάμπα οι Αριανοί, ας πούμε, να πει, δεν το γέμισαμε το γήπεδο να πούμε. Ήταν άδειο το γήπεδο. Οπότε δεν θα του δίνα ούτε τα 900 ευρώ. Είναι βλάκας ο Καρυπίδης, θα του δώσει 900 ευρώ. Του δώσε 900. Λάθος. Ναι. Λοιπόν, θα το συνεχίσουμε μετά. Λάθος του δώσε. Λάθος του δώσε. Λοιπόν, ξενύχτη τέλος, θα επιστρέψουμε για να το ολοκληρώσουμε θεματάκια. Αλλά είμαστε ακριβώς σε 9, έχουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Πριν πάμε στον Κωνσταντίνο, εδώ τον αδερφούλη, να σας πούμε ότι το φίλες και φίλοι, όλα γίνονται απεριόριστα. Γιατί εκτός από απεριόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ, μας προσφέρει και απεριόριστη ομιλία με όσα άτομα βρίσκονται στο ίδιο συνδυαστικό πακέτο. Και έτσι δεν φοβάσαι αν θα χρεωθείς επιπλέον για να μιλήσεις στα πιο σημαντικά άτομα της ζωής σου. Τα προνόμια όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς με το νέο παιχνίδι που θα βρείτε στις διαδραστικές οθόνες των καταστημάτων Wind, μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και ένα Peugeot 2008 και πολλά πολλά ακόμα δώρα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 13800. 13 μετά τις 9. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ο Ραπ εδώ, ο Κούλ εδώ και ο Κάζα απέναντι. Έχεις πολιτικά tips? Έχω το ερώτημα, πόλεμος ή έκτρωση? Φαγώθηκε στο μεσημέρι αυτό. Ούτε. Δεν είναι πρωινό ερώτημα. Πρωινό ερώτημα. Όχι, όχι, δεν είναι. Για πρωί θα δεις. Πολιτικό. Πολιτικό, πάμε, ναι. Πολιτικό. Ναι. Πολιτικό κομμάτι είναι ότι καίνει οι μετανάστες τα νησιά. Μπαμπούμ. Καίνει μετανάστες τα νησιά. Καίνει, καίνει. Αυτό και, το δεν το άφησες. Βάζουν φωτιές με τους αναπτήρες στα δάση, τι κάνουν. Α, δεν τα ξέρεις. Ω, για πες, για πες, για πες. Δεν τα ξέρεις. Αφού δεν βγάζουν προς έξω. Εγώ δεν είδα ότι καίνει μετανάστες, δεν ξέρουν οι μετανάστες. Άλλο του τζίρου βγάζουν. Ναι, δεν τα βγάζουν. Δεν τα βγάζουν. Κάποια πράγματα δεν βγαίνουν δυστυχώς προς τα έξω, φίλε. Μάλιστα. Δυστυχώς και γι' αυτό πρέπει εμείς να. Η ΜΚΟ κονομάνε. Κονομάνε ΜΚΟ, ναι, σωστά. Και κάτι υπουργοί οι οποίοι έχουν και οι ίδιοι ΜΚΟ. Άρα λες ότι. Είναι καλές κομπίνες τα πράγματα, ξέρεις. Κονομάνε ΜΚΟ. Ωραίες business είναι. Στείλουν εκεί ανεμόμιλους, στείλουν ό,τι θέλουν. Λέει ένας φίλος εδώ, ούτε λέει για το κάψιμο του αυτοκίνητου του Λουτσέσκου, μάθαμε τίποτα λέει. Να τα λέμε όλα, εμείς, ναι, τα λέμε όμως. Το SDN δεν έγραψε τίποτα. Ναι, εμείς τα λέμε όλα όμως. Εδώ, άστο το SDN. Εμείς δεν είμαστε SDN, είμαστε, ναι, Μετρόπολη. Λένε οι άλλοι από, ναι, κάτω. Οι άλλοι πες από κάτω ότι από αυτό το μικρόφωνο, ναι, τα έχουν υποθεί όλα. Ναι. Έτσι. Τι υπόθηκε δηλαδή? Δεν το έχουμε αναφέρει το σκηνικό. Ποιος το έκαψε? Δεν ξέρουμε, το βγάλαμε προς έξω. Τους ξέρουμε ποιος έκαψε, τους άκουσε τον τζίλο. Αφού τους έχουν βρει, λέει, υποτίθεται. Οι κάμερες έχουν δει ποιοι είναι, απλά δεν τους άφησαν. Πού είναι ο άλλος? Όπου είναι του τζίλου. Όπου είναι του τζίλου, μάλιστα. Έτσι δεν είναι κάτω. Καλά, κάτω. Εγώ είμαι στη μέση, σε δύο, ναι, κόσμους. Ναι. Τι να κάνω. Εγώ είμαι στη Λάρισα. Εσύ στη Λάρισα. Είστε πάνω και άλλοι κάτω. Γιατί στη Λάρισα? Στη μέση, με στο Βόλο. Αφού στη Θεσσαλονίκη ζεις, εδώ πορεύεσαι, εδώ εργάζεσαι, εδώ μένεις, τι στη Λάρισα. Εδώ είσαι. Και ότι είσαι διακτηνής, όποτε γουστάρεις, σε βολεύει Λάρισα, Θεσσαλονίκη δεν μένεις, δεν παγάσα. Και τι μετέχει, ο Σαββίδης ή ο Μαρινάκη? Κανένα, δεν σου είπε. Δεν σε ρώτησε κανένα. Γιατί στη μέση, Θεσσαλονίκη και δεν σε ταζει κανένα. Και τι με τοπικιστή δεν είμαι καθόλου. Α, δεν είσαι καθόλου τοπικιστή. Δεν με ενδιαφέρει. Ο τοπικισμό. Το ραδιόφωνο καταρχήν είναι παγκόσμιο. Ναι. Δεν είναι τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μόνο. Έχει έδρα εδώ. Το σπίτι σου που είναι? Το σπίτι μου που είναι. Ναι. Στην κάτω τούμπα Θεσσαλονίκη. Άρα εκεί, ναι, είναι. Εκεί είναι όπου γη και πατρί. Εκεί, είναι, εκεί είναι το μέρο. Ναι, τελείω. Πρέπει να λέω πάγο, βγάλω καμία σημαία. Δεν είπαμε να λε πάγο, αγόρι μου. Άλλο το άλλο σου λέω, άλλο μου λε εσύ. Δεν σου είπα να λε πάγο. Με ρώτησαν οι άνθρωποι, ναι, για το αμάξι του Λουτσέσκου, θα πείτε τίποτα. Λέει, έχουμε πει κατά καιρού. Για τον Τζίλο θα λέτε. Έχουμε πει κατά καιρού. Δεν το συζητάμε. Το έχουμε σχολιάσει πολλέ φορέ και εσύ το έχει. Και βασικό επιχείρημα το έχει.
όλα τα λέμε. Ναι. Και εσύ ειδικά το έχει βασικό επιχείρημα συνέχεια. Εγώ είμαι εγώ που λέει ο άλλος. Αλλά ο Λουτσέσκου ήταν εδώ τόσα χρόνια. Γιατί δεν το ρωτήσατε κάτι? Γιατί να το ρωτήσω? Γιατί αφού ήταν εδώ. Δεν τον πείραξε κάτι, εδώ ήταν. Γιατί δεν το ρωτήσατε, κύριε Λουτσέσκου, εσάς που σας κόφτη? Γιατί δεν το ρωτήσατε, κύριε Λουτσέσκου, τι έγινε με το καμένο? Ποιος το έκαψε? Γιατί δεν το ρωτήσατε? Αυτό το ξέρουμε τον άνθρωπο αυτόν. Αυτό σου λέω. Εγώ δεν είχα τέτοια απορία. Ο Λουτσέσκου δεν φαινόταν να ήταν προβληματισμένος. Παρακάτω, τι άλλο έχει? Γιατί είναι προβληματισμένος? Ναι. Και τώρα που είπες Λουτσέσκου, έχει κάνει τρομερή μισό-μισό. Μου πιες και εμένα το Κόρτεμπα. Ναι, να πάρεις καινούριο. Να πάω στο CNN. Αλλά... να μου το κάψει ο Λάρι Κίνγκ. Και να πάρεις μετά μια μερσεντάρα. Αλλά τώρα που είπες Λουτσέσκου... τώρα που είπες Λουτσέσκου, έχει κάνει θεματάρα. Ναι, ναι. Ο Χάρης ο Εμμανουλίδης στο metrosport.gr. Ναι. Σε συνεργασία με την αδερφή μου. Ναι. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, γιατί για μένα αυτά είναι τα νέα θέματα, η νέα γενιά φέρνει νέες ιδέες. Τι πήγε και σκάρωσε ο μπαγάσας? Ναι. Μάζεψε φωτογραφικό υλικό από Λουτσέσκου και από Αμπέλ Φερέρα. Ναι. Και τους έστειλε φωτογραφίες στην αδερφή μου. Ναι. Και λέει κάτω σε ένα ψυχογράφημα. Ναι. Βάσει της φωτογραφίας, τέλος ναι, πάντων. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο το έχει ετοιμάσει ο Χάρης ο Μανολίδης, τον βοήθησε και η αδερφή μου. Δύο ατάκες θα πω για τον Ρασβά Λουτσέσκου. Το Σαββίδι, το Γιώργο, η αδερφή τον έκανε κανένα σκιογράφημα. Δεν πήγε. Α, να το κάνουμε. Το Μαρινάκι, να κάνουμε ένα σκιογράφημα Γιώργο Σαββίδι και Καρυπίδη, τέλος πάντων, που συγκρούνται. Να τους βάλουμε κι αυτούς. Α, και τον Καρυπίδη πρέπει να τον ξέρει η αδερφή μου καλά. Τον ξέρει τον Θεό. Παλιά. Πού αδρέα. Ναι. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου λέει, φαίνεται λέει. Πού την ήξερε την αδερφή σου, Καρυπίδη? Την ήξερε. Από πού? Έκλειναν κοινέ παρέ. Δεν έχουν παρέες δηλαδή ο κόσμος. Ναι, είχαν κάποιους κοινούς φίλους. Ήταν κάποιους... στη Βέρεια, είχαν αδερφές παρέα. Εσύ, ο Καρυπίδης είναι παντού. Ποια Βέρεια, ρε σύλλη. Ο Καρυπίδης μπορεί να πατάει το ένα του πόδι εδώ και το άλλο είναι σε Αμερική. Πλάκα με κάνεις. Ο γλίγορος είναι αυτός. Κοντός δεν είναι για την αδερφή σου, ήταν. Κανονικό. Κοντός. Εντάξει, φαγώθηκες. Λοιπόν, τι παγάσας είσαι, ψάχνεις να βρεις το. Άκου, θα διαβάσω μόνο δύο στιχάκια για Λουτσέσκου, τα υπόλοιπα να μπουν στο Μετροσπόρ. Είναι πολύ ωραίο το θέμα του Χάρη. Ο Λουτσέσκου φαίνεται να ανήκει στην αρχηγική προσωπικότητα μανιακού τύπου, λέει η αδερφή μου εδώ. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί συνήθως είναι ενθουσιώδεις και ερωτεύσιμοι. Παρασέρουν τους άλλους με τον ενθουσιασμό τους και μπορούν να πετύχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Ναι. Στα δύσκολα μπαίνουν μπροστά, είναι γενναίοι και εργασιομανείς. Ναι. Είναι το πρώτο σχόλιο. Αυτός που... είναι γενναίος και εργασιομανείς. Ναι. Πρέπει να δεν είχε τον μπαμπά του και το Σαββίδι. Δεν ξέρω, εγώ σου λέω το σκιαγράφημα τι λέει. Αδερφή, τι λέει για τον τώρα. Αμπέλ Φερέρα, άκου τι λέει. Ναι, τι λέει. Ο Αμπέλ Φερέρα φαίνεται ότι ανήκει στον αρχηγικό τύπο ψυχαναγκαστικού τύπου. Mm. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτού του τύπου, κερδίζουν τους άλλους με πιο αργό τρόπο. Είναι ψήρες και τηλεομανείς, είναι όμως αγαπησιάρδες και δημιουργούν μόνιμες και δυνατές συναισθηματικές σχέσεις. Τα υπόλοιπα στο θέμα του Χάρη. Είναι πολύ ωραίο το θέμα. Αξίζει να κάνουμε να σκιαγραφίσουμε λίγο την ψυχοσύνθεση των προπονητών. Δεν έχει κανένα άλλο να σκιαγραφεί. Ωραίο, θα τη στείλω εγώ. Άμα είναι, ποιο να του στείλω εγώ. Ποιο να του στείλω, τον Γιώργο, τον Σαββίδη και τον Καρυπίδη. Τον Μπούζο στείλε. Τον Βραζιλιάνο. Το Γρηγόρη μας, θα σύλλω το Γρηγόρη και εσένα. Εσάς τους δύο να σύλλω. Ναι, ναι. Που είστε και ντουέτο το μεσημέρι. Έτσι. Στείλε. Ναι, 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 ναι. Εμένα μου είπε πάντως η αδερφή μου ότι είμαι στο ίδιο αυτό το ψυχαναγκαστικού τύπου σαν τον Αμπέλ Φερέα. Είμαι αγαπησιάρης, τελειομανής και θέλω να δημιουργώ δυνατές συναισθηματικές σχέσεις. Ναι. Σε αυτό ανήκω, τον κλάδο. Και φίλο με τον πρόεδρο είσαι. Ποιο φίλο πρόεδρο? Θέλει να σε φίλο με τον πρόεδρο. Ποιο πρόεδρο? Τον αγαπά. Τον Ιβάν. Φυσικά τον αγαπάω. Αυτό λέω, ναι. Αν δεν είχα τον Ιβάν, δεν θα μπορούσα να πουλήσω μαγιά τώρα. Τον αγαπάμε τον Ιβάν. Όλοι που αξίζουν. Τον αγαπάτε. Να τον αγαπάτε. Μα ο άνθρωπο που μα άλλαξε ιστορία, να μην τον αγαπάμε. Αυτό. Αλλά κριτική. Α, αυτό είναι. Άμπραβο. Ναι. Αλλά κριτική. Λοιπόν πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο. Λαϊκό δικαστήριο. Πριν, έχω πιο σημαντικό θέμα. Και θα δει γιατί είναι σημαντικό θέμα. Το βράδυ εδώ στο Γελιτίδη πήρε ένας κύριος τυφλός, ο οποίος έχασε το σκυλάκι του. Το σκυλάκι του το βρήκαμε σήμερα το πρωί και αυτή τη στιγμή όποιος ακούει και μπορεί να μιλήσει με τον συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος το σκυλάκι του ήταν η μοναδική του παρέα, βρίσκεται στο 41ο Δημοτικού Συνυκτίνου. Να πάει να το παραλάβει. Πού είναι αυτό? Στο κέντρο. Στο κέντρο, σε Νυκτίνο, εκεί στο 41ο Δημοτικού, εκεί στο πεζόδρομο πρέπει να είναι. Ποιος το έχει το σκυλάκι? Το έχουν εκεί, το έχουν κρατήσει κάποιοι άνθρωποι, το έχουν φτιάξει. Να πάει ο τυφλός εκεί, πρέπει να στείλει άνθρωπο. Ναι, να στείλει κάποιον δικό του. Βρέθηκε το σκυλάκι που έψαχνε χθες το βράδυ με τρέλα εδώ ο άνθρωπος, έπαιρνε τηλέφωνα, μήπως το βρούμε. Είναι στο 41ο Δημοτικό Συνυκτίνο, εκεί στο κέντρο, να πάει να το παραλάβει ο άνθρωπος, να βρει τη χαρά του πίσω. Έτσι, γιατί... Για σκυλάκια, άμα είναι, θα μου λες, για ανθρώπους δεν μου λες. Ναι. Λοιπόν, αυτά με το σκυλάκι το αφήνω εδώ να το αναγγείλουν και οι επόμενοι μέχρι να τα ακούσει ο κύριος που το χάσε. Ωραία. Πάμε τώρα. Τι έχουμε? Μαρμίτα, τι είχαμε? Είχαμε δημοψήφισμα. Για να ακούσω. Ναι. Γιατί μας περιμένουν τα πρωτοσέλιδα με τρέλα. Σιγά. Νόνος. Λοιπόν. Θα βγει ο Φερέας και θα μας βρίζει που δεν τα λέει. Μελιόπουλος. Τι έγινε ο Μελιόπουλος? Τι έχει πάθει, για ποιο λόγο έγινε αυτό που έγινε? Τι έπαθε ο Μελιόπουλος? Έπαθε bullying 16%. Ναι.
Είναι θέμα υγείας 4%, 4%. Ψηφίζει 4%. Ο κόσμος. Ναι. Είναι πίεση για κάποιο μάτς που πρέπει να παίξει για κάποιο αποτέλεσμα 31%. Ναι. Είναι ερωτικό θέμα 3%. Είναι φλόρος 46%. Ναι, εγώ θα έβαζα μια δικιά μου παράμετρο. Ναι. Είναι θέμα χαρακτήρα. Βράσε τώρα. Και ενδεχομένως πώς τον έχουν ντύσει μέσα σε εισαγωγικά και τον έχουν φτιάξει οι δικοί του. Έτσι, γιατί μπορεί να ήταν αδύναμος χαρακτήρας ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Γι' αυτό να τον αδικούμε για τα υπόλοιπα. Δεν είναι αδικό κανένα. Ναι. Βαρθολομαίος. Βαρθολομαίος. Για την επιστολή στήριξης προς τον κύριο Ερντογάν. Ναι. Είναι. Ο οποίος έχει τουρκική υπηκότητα. Ωραία. Αλλά δεν ξέρουμε αν είναι 100% σωστό. Ωραία. Αυτό το άρθρο μπορεί να είναι fake news. 20% βράστα fake news. Άμα είναι και κανένα Μητροπολίτη fake news. Στον κόσμο που ζούμε, βράστα, εγώ Κωνσταντίν δεν πιστεύω ήταν, τίποτα. Άμα ήταν fake news, το Πατριαρχείο θα έβγαζε ανακοίνωση. Θα έβγαζε ανακοίνωση στο λοιπόν, Πατριαρχείο. Μπορεί λογική, να αργεί, είναι λίγο αργό. Ναι. Λογική κίνηση 20%, λέει ναι, ο κόσμος. Ναι. Κακή ψυχή λέει 27%. Λέει και κακή ψυχή. Προδοσία στην Ορθοδοξία 22%. Και προδοσία, ναι. Προδοσία στην Ελλάδα 31%. Πολύ μοιρασιά εδώ. Εδώ ωραία, έχουμε πολύ μοιρασιά. Άλλο. Αν γινόταν πόλεμος και ναι, ο κύριος Ερντογάν είχε επεκτατικές τάσεις ως προς τα νησιά του Αιγαίου και προς την πατρίδα τη δικιά μας. Ναι. Πιστεύετε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού που φύγαν τα τελευταία 10 χρόνια θα πολεμούσαν, ναι ή όχι? Όχι. Όχι. 86%. Όχι, ρε φίλε, εννοείται. Είπαμε. Ναι, 14%. Όπου γης και πατρίς, τα είπαμε. Οι Έλληνες αγαπάνε, ναι, όχι. Στείλανε από το εξωτερικό καμιά 200 μηνύματα σε 10 λεπτά, ένα ναι, τέταρτο. Και βρίζαν την Ελλάδα οι Έλληνες του εξωτερικού και λέγανε ναι, διάφορα. Βρίζαν το κράτος. Ναι, το κράτος. Στην Ελλάδα σαν χώρα την αγαπάμε όλοι. Ναι, δεν ξέρω, το κράτος μας έχει βάλει απέναντι μας εχθροί. Μην τα ωρεοποιείς. Δεν ωρεοποιούν, την αλήθεια. Βρίζανε άσχημα την Ελλάδα. Ναι, λοιπόν, άλλο. Εθνική Ελλάδος. Όταν ακούτε αυτή τη λέξη. Τώρα θα πάμε σε λίγους Εθνική Ελλάδος. Νιώθετε περηφάνεια 9%. Εμετό 15%. Θλίψη 16%. Προβληματισμό 22%. Αδιαφορία 39%. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι όλα τα συναισθήματα που έβαλες τα νιώθεις κατά καιρούς. Ναι. Όλα, όλα όμως. Δηλαδή ναι, και περηφάνεια έχουμε νιώσει και θλίψη και έμετο που έβαλες και προβληματισμό και αδιοφορία. Όλα τα συναισθήματα εγώ θα έλεγα. Στο Ξάνθη Άρης. Τι έγινε πάλι? Αυτή η διαμάχη. Ναι. Έχει τα πλαστά εισιτήρια για τον λόγο που γίνεται. Ναι, ο Άρης λέει εγώ 45 που είναι στα πλήρωσα ρε Ξάνθη. Τι θες? Η Ξάνθη λέει εγώ 250. 13%. Ναι. Για ξεκάρφωμα σε πιθανό διπλό, ναι, 25%. Ξεκάρφωμα, 25%. Ναι. Θέμα Σαββίδη, ναι, 62%. Πιστεύουν το Σαββίδη, το 62%. Έτσι πιστεύει, ο κόσμος. Ναι, ο κόσμος, ο κόσμος. Και πολλοίς κόσμος πιστεύει ότι θα γίνει διπλό στημένο. Και ας το βάλουμε όλοι, μα να λύσουν και τα οικονομικά μας προβλήματα. Πιστεύει, ρε, το κοινό, ναι, δεν ναι, λέω να βάλουμε. Ναι, ναι. Γιατί είδαν κάτι ύποπτο στο 7-2. Το περσινό. Έτσι λέει ο κόσμος. Τι είδαν ύποπτο, έβαζαν συνέχεια γκολ από τη μία πλευρά. Αυτό το είδαν ύποπτο. Αν ο κόσμο το είδε ύποπτο, εγώ τάξε, ναι, ναι, να ναι, βγάλω ναι, από το μυαλό του κόσμου ότι αυτό δεν ήταν ύποπτο. Σωστά, δεν σωστά, λέω τίποτα. Σωστά. Λέω, καταγράφω το γεγονότο όπως το καταγράφει ο ψυχισμός του ακροατή που μας παρακολουθεί επιμονή μου βάσεως. Ναι. Ωραία. Άλλοι 5 ποδοσφαιριστές λέει πήρανε το μέρος του Μελιόπουλου από τις ακαδημίες της Ξάνθης. Ισχύει αυτό. Κάνανε like στην ανάρτηση. Να φύγουν εκεί, εκεί που λέει για τον φίλο μας τον. Τον Παπαδημητρίου. Τον Παπαδημητρίου, ο ναι, Παπαδημητρίου δεν είναι και το καλύτερο παιδί του κόσμου. Και δεν είναι κατάλληλος για ακαδημίες. Είναι κάφρος, να πούμε, δικός μας άνθρωπος. Εντάξει. Δεν είναι για παιδάκια. Και ο Παπαδημητρίου, επειδή μεγάλωσε μια άλλη γενιά, αυτά τα παιδάκια είναι φλωράκια. Ναι, αυτό θέλω να πω όμως, Κωνσταντίνε. Τα χρόνια αλλάζουν. Πρέπει να βάλουν κανένα γλυκούλι εκεί πέρα. Ναι. Ο Παπαδημητρίου. Γιατί δεν είναι όλα τα παιδάκια ίδιος χαρακτήρας. Ο Παπαδημητρίου ναι, είναι ροκ τύπος. Άμπραβο, ναι. Δεν ναι, είναι όλα τα παιδάκια ίδια χαρακτήρες. Ναι, 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 δεν είναι όλα είναι τα παιδάκια. Αυτός ο χαρακτήρας του Παπαδημητρίου δεν κάνει όπως δεν κάνει και ο Γουχού με αυτό το αγέλαστο πρόσωπο. Για την Ακαδημία για του Ακαδημία. Εντάξει. Οι Ακαδημίες θέλουν πιο επικοινωνιακό. Στην μπάλα πάνω είναι πολύ καλός. Αλλά είναι το θέμα το επικοινωνιακό τώρα. Πάμε σε άλλα θέματα. Τα παιδάκια πριν 20-30 χρόνια ήταν πιο σκληραγωγημένα από αυτά που βγαίνουν τώρα. Θέλοντας και εμείς, τι να κάνουμε. Πρέπει να βρούμε νέους τρόπους, νέους μεθόδους, νέοι μέθοδοι να βρεθούν για τα παιδάκια μας να τους περάσουμε αυτά που θέλουμε. Εγώ είχα φουντουκίδι ναι, προπονητή. Αυτό σου λέει φουντουκίδι. Ναι. Φουντουκίδι προπονητή. Ναι. Βόδαρος. Λοιπόν, πλάκα κάνεις. Είχαμε χθες και μία είδηση, πρέπει να την πούμε γιατί είναι σημαντική. Ναι. Μπορεί εσύ με τον Βόλεμ να ασχολείσαι, αλλά είχαμε παρέτηση του. Άκουσα τη βραχνή φωνή τη φίλη. Ναι, ναι, αλλά ναι, εγώ έχω ακριβώς τι έχει γίνει τώρα γιατί έχουμε ακριβώς δηλώσεις και με ενημερώνουν και μέσα από τον. Ρώτησα εγώ την.
Άσε τη ρώτησε. Όχι, ρώτησε την κοπέλα τη δικιά μα. Λοιπόν, εδώ. Ήταν θέμα αξιοπρέπειας για μένα. Δεν ήταν θέμα χρημάτων, μου είπε. Ναι, δεν ήταν. Όταν σου παίρνουν παίχτες, είτε το δέχεσαι είτε όχι, και από τη στιγμή που ήρθα στην ομάδα του δέχτηκα. Για μένα το θέμα δεν ήταν η κουβανή, γιατί έχει βγει προς έξω. Ναι. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω, αλλά το πειθαρχικό κομμάτι από τους συγκεκριμένους παίχτες. Είχαν αργήσει πάρα πολλές φορές, λέει, σε προπονήσεις. Και δεν το λέω στο φιλικό αγώνα που όλοι ξέρουν πώς δεν έπαιξαν με τη συμπεριφορά τους. Έδιναν δικαιώματα και στους συμπαίχτες τους, λέει ο άνθρωπος. Ποιος πήγε και πήρε κουβανούς στον ΠΑΟΚ. Το έφερε μια. Ποιος. Μάνατζερ παιχτών που έχει φέρει και άλλους κατά καιρούς. Γυναίκα μάνατζερ. Ναι, που είναι φίλοι με τον πρόεδρο του τον Κατσαρί. Τέλος πάντων. Έχουν καλές σχέσεις και φέρνουν παίχτες. Να ναι. τη στείλουν ναι. την μάνατζερ. Ο Σαββίδης στην Ουκρανία να σπάει πέτρες, να πούμε. Τη μάνατζερ, γυναίκα μάνατζερ βάλανε. Να φέρει κουβανούς. Είναι αντιπρόσωπος του μεγάλου μάνατζερ, για να σου δώσω να καταλάβεις, που φέρνει παίχτες στην Ελλάδα. Έλα τώρα ναι. τη γυναίκα βάλαν μάνατζερ τώρα του κουβανού. Φέρνει τους κουβανούς τώρα. Κουβανούς στην Ελλάδα παίζουν κόλλη. Λύση. Όχι, καλή είναι η κουβανή. Κουβανή το νιώθουν. Κουβανούς. Εγώ έπρεπε, λες, αυτή την περίπτωση να κάνω ό,τι έκανα, αλλά δεν είχα τη στήριξη διοίκησης. Γυναίκα μάνατζερ. Πήγα, λέει, και είπα να πάρουν μέτρα, όχι να φύγουν, αλλά να είναι τυπικής υποχρεώσης τους. Η απάντηση λέω. Ήταν να τους αφήσω να έρθουν να μπουν στις προπονήσεις και ένας από το συμβόλαιο μου είπε να κάνεις αυτό που σου λέω εγώ, αλλιώς ρισκάρεις πολύ. Άρα μας λέει εδώ πέρα ότι υπήρχε πίεση. Από η στάση παράγων του ΠΑΟΚ με έκανε να πάρω αυτή την απόφαση. Για τους κουβανούς, εγώ λέει δεν έχω πρόβλημα. Ουσιαστικά ήθελα να το επιβάλλω. Είναι για παιδί μου μια ας πούμε διαφωνία. Ναι. Και εδώ υπάρχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του ανθρώπου. Και από την άλλη μεριά είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και δίνουν στον κόσμο να καταλάβει. Ο Μελιόπουλος δεν μας άφησε τίποτα ξεκάθαρο. Ναι. Εδώ ο προπονητής. Βγαίνει και τα λέει ακριβώς. Είτε έχει δίκιο είτε έχει άδικο άνθρωπος. Είναι η τοποθέτησή του. Αυτό έγινε. Αξιοπρεπέστατος. Και η άλλη μεριά του ΠΑΟΚ αξιοπρεπέστατη σου λέει είχαμε μια διαφωνία. Δεν είναι οικονομικό το θέμα. Δεν μπορεί να πει κανείς να εικάσει κανένα ναι, τίποτα. Για να μην το, να το κάνουμε όμως συγκεκριμένο. Ναι, ο λόγος που παραιτήθηκε ναι. δεν είναι γιατί δεν του έκανε κουβανή. Κουβανή έκανε λέει πολλά παραπτώματα. Εγώ είπα στη διοίκηση να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το θέμα. Ωραία. Αλλά δεν έφυγα γι' αυτό λέει. Έφυγα γιατί από τη διοίκηση μου είπανε ότι να κάνεις αυτό που σου λέμε γιατί ρισκάρεις πολύ. Άρα έχει δίκιο προπονητής. 100%. 100%. Έτσι. Έχει έτσι. Άδικο Κατσαρίς και η μάνατζερ. Δεν ξέρω, Κατσαρίς, ποιοι είναι εκεί. Ο Κατσαρίς δεν είναι εκεί που λέει. Δεν είναι μόνο ο Κατσαρίς, είναι και άλλοι. Είναι και ο Τσαλόπουλος που βάζει τα λεφτά. Δεν ξέρω. Είναι και ο Παϊσιάδης. Είναι πάρα πολλοί κόσμοι. Φταίει η διοίκηση του ΠΑΟΚ εδώ και έχει δίκιο προπονητής. Προσπάθησαν να με κρατήσουν, αλλά όπως είπαμε είναι θέμα αξιοπρέπειας. Ή δέχεσαι να κάνεις αυτό που σου λένε ή δεν δέχεσαι. Ουσιαστικά λέει ότι δέχτηκα πίεση. Είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει μια διαφωνία, ναι. την ξέρουμε. Δεν είναι Μελιόπουλος ο Μικρόδες, το οποίο θα πάω στη φιλοσοφική ξεκάθαρα σχολή. Πράγματα, ναι. Θα γίνω φιλόσοφος, θα γίνω Λιαντίνης. Μεγάλος κύριος, γιατί μιλάμε για τρομερό αθλητή. Κύριος. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ, μακάρι να επιτύχει στόχους. Και εγώ δεν λέω ότι η κουβανή είναι κακή παίχτες. Μακάρι όλες τα διαζύγια προπονητών ομάδων να γίνονται κατά αυτόν τον τρόπο. Σωστά. Λοιπόν. Και να μην υπάρχει οικονομικό στη μέση. Γιατί δεν υπάρχει οικονομικό. Εγώ το πρώτο πράγμα που πήγε το μυαλό μου λέω ότι. Όχι, δεν ήταν οικονομικό. Ουσιαστικά ήταν πίεση από τη διοίκηση για τον παίχτη. Όχι, λέει δεν είναι θέμα οικονομικό, είναι κύριος στον ΠΑΟΚ στο θέμα των χρημάτων. Και Κατσαρίς αυτά. Τελείως. Και γι' αυτό τον ΠΑΟΚ τον έχουν κάνει πρωταγωνιστή τα τελευταία χρόνια. Κουβέντα. Αλλά έχουμε ένα θέμα κάθε χρόνο με τους προπονητές και με τους ξένους. Εντάξει, κάθε χρόνο. Μπαίνουν, βγαίνουν, έρχονται, μια σταθερότητα δεν υπάρχει. Για μάνατζερ να φαίνει καλύτερος. Ναι. Λοιπόν. Πειθαρχημένους. Πειθαρχημένους. Σταυρό και... κουβανό πειθαρχημένο. Δύσκολο. Καλοί αθλητές. Εντάξει. Είναι καλοί αθλητές, ειδικά στο βόλεϊ οι κουβανοί. Γι' αυτό και αυτό ψάχνουν να κάνουν οι κουβανοί όταν μεγαλώσουν για να φύγουν από τη χώρα τους. Γιατί δεν τους άφηνε εκεί να φύγει ο άλλος. Βρήκαν εδώ τον Κατσαρί, τον Πατερούλη να πούμε. Είχαμε και παιχταρά κουβανό, το Σεπέδα, αλλά αυτή δεν είναι επίπεδο Σεπέδα. Ο άνθρωπος, εγώ λέει, τους δέχτηκα αυτούς τους παίχτες, αλλά αυτοί κάναν παραπτώματα και επηρέασαν και τους άλλους. Θα μου χαλάσουν και τους άλλους. Θα μου χαλάσουν την ομάδα. Εντάξει. Και λέει, βρείτε τι θα κάνουμε. Και του λέει η διοίκηση. Μην ασχολείσαι, εμείς θα λέει δεν γίνεται. Η μάνατζερ φταίει, η γυναίκα φταίει. Ναι, δεν ξέρω αυτή η μάνατζερ γυναίκα. Τώρα ο άλλος ο Κατσαρίς ναι. 80 χρονών τι να πει τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ο άνθρωπος κρατάει. Πρωτοσέλιδα. Ναι. Πρωτοσέλιδα, γιατί σήμερα μάλλον έχουμε και Εθνική Ελλάδος. Άστα πρωτοσέλιδα. Έχουμε Εθνική Ελλάδος. Εντάξει τώρα, δοκιμές κάνει. Ελλάδα-Βοσνία, τι έγινε. Μας διώχνει ο άλλος λοιπόν. Ναι. Ελλάδα-Βοσνία, μισό λεπτό. Ελλάδα-Βοσνία, θα κάτσουμε να το δούμε όμως το βραδάκι. Βοσνία ομαδάρα, την είδα εγώ. Τέσσερα έβαλε για πλάκα. Τους Φιλανδούς που εμείς δεν μπορέσαμε να τους κάνουμε τίποτα. Τους έκανε παιχνίδι από κέντρο, από το πλάγι, από όπου θες. Άρα σε, κροσέ, ό,τι θες. Ξύλο και χωρίς Τζέκο. Ο Τζέκο δεν θα παίξει και αυτό σήμερα. Κάτσε να ξεκουραστεί. Στο ΟΑΚΑ με νέο χλωροτάπητα, με λίγο κόσμο υποθέτω. 3-1. Θα χάσουμε. Τι θα κάνουμε. Γκολ το βλέπω και εγώ πάντα. Θα χάσουμε ένα 3 λες. Ένα 3. Εντάξει, και να το δούμε το βράδυ. Εγώ σε τέτοια μάτσα, εγώ τη φοβάμαι την Εθνική. Βγάζει τζαμπουκά, βγάζει ψυχή. Με τον Κουλούρη μπροστά και τον Μάνταλο θα παίξει. Μάνταλο θα παίξει, Κουλούρη, Λιμνιός. Και από αριστερά ποιο θα βάλει για. Ναι, είναι. Δεν θυμάμαι. Το Οδόνη. Οδόνη. Καλή τετράδα. Ο Μάνταλο πολύ καλό. Λιμνιός σε φόρμα. Άμα βγουν μπροστά και χτυπήσουμε στην κόντρα, φίλε. Το γκολ νομίζω ότι είναι καλό δώρο. Μια χαρά. Λοιπόν, σωστό, ναι. Θα επιστρέψουμε να σχολιάσουμε και τον τύπο στην πορεία. Πάμε όμω τώρα να κάνουμε κάτι πρωτότυπο.
Πέστε ότι είχαμε μια ενδεκάδα από καλλιτέχνες, ποιο θα βάζατε δεκάρι. Εγώ τον έχω έτοιμο και λέγεται Πλούταρος βεβαίως. Το παλικάρι βγάζει ψηλές ακριβίες, δεν χάνει τόνο στη φωνή του, παίζει με σιγουριά, έχει δυνατή κερκίδα και σε κάθε παράσταση σκοράρει. Όπου και να τον δεις, το ταλέντο του σε μαγεύει. Είναι εδώ από τον Οκτώβριο, από τις αρχές του Οκτωβρίου, και θα είναι εδώ μαζί σας, μαζί με τον Γιώργο του, τον Γιώργο τον Κοκαουσέο, τον γιο του, και βεβαίως μαζί του και η Αφροδίτη Χατζημινά. Εισιτήρια στο Ρίτζες Καζίν Θεσσαλονίκη, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Κάθε Παρασκευή Σάββατο λοιπόν, στο θέατρο Βεργίνα. Κολπάκι τώρα έτσι για το φινάλε, για να εξοικονομήσετε και χρόνο για ξεκούραση και χρήμα. Είναι πολύ απλό. Μπαίνετε στο Volton.gr ή καλείτε στο 11300 και ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε και να κάνετε ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας λοιπόν, γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη την ημέρα και έκπτωση NoEPS 10%. Έτσι απλά λοιπόν, volton.gr ή καλείτε στο 11300. Θυμίζουμε για τον άνθρωπο, τον κύριο, ο οποίος δεν έχει όραση και πήρε το βράδυ. Πώς το λένε, πώς το λένε. Δεν έχω στοιχεία. Δεν έχω, Κωνσταντίνε, στοιχεία. Πήρε εδώ το βράδυ ο άνθρωπος, ο Χιλιτίδη, και του λέει: είμαι ο κύριος που δεν μπορώ, δεν είμαι τυφλός τέλος πάντων. Έχασα το σκυλάκι μου. Βρέθηκε το σκυλάκι στο 41ο Δημοτικό Συνικτίνου, κέντρο. Κάποιος να τον ενημερώσει να πάει να το παραλάβει. Γιατί είναι μια κυρία εκεί που λέει: το έχουμε εδώ πέρα, έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Κάτι τέτοια έμαθα από τη γραμματεία. Λοιπόν, αυτά με το σκυλάκι. Ας τα αφήσω στο Φυρού το προπόρε, παιδί μου εκεί. Πού είναι, εκεί στην Νικτίνου είναι. Στην Νικτίνου είναι. Του Φυρού είναι εκεί. Του γιου του Φυρού. Καλό παιδί. Πολύ καλό. Ναι. Πολύ καλό. Πέρασα τις προάλλες. Πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό. Το κρατήσουν εκεί έξω στο προπό να το πάνε. Μπράβο, πρακτικά πράγματα. Να το πάνε να το πάρει ο άνθρωπος, να πούμε. Πάω το πάρω κι εγώ άμα, άρα δεν έχω χρόνο. Πρακτικά πράγματα. Α αφήσει εκεί, α το δε λίγο απ' έξω. Έχει εκεί κάτι καφέ να πάει. Να πάει το κυρικό σκούλικο εκεί, το τεμπελο σκούλικο να πούμε. Το κυνικό σκούλικο δουλεύει και σε μια εκκλησία εκεί απέναντι. Είναι, πάει τους τουρίστες και τους κάνει χριστιανικό τουρισμό, να πούμε. Αλλά, δυναμίτης. Δυναμίτης. Λοιπόν, το πάμε με το σκυλάκι. Να είχαν τη γυναίκα του, δεν θα τη φιλήσκαμε. Το σκυλάκι όμως. Στέλαμε στην Αίγυπτο. Το αγαπάμε. Το σκυλάκι το πάμε πίσω. Λέγε. Μεγαλύτερος μάγκας Νίκο είναι ο ραπ που τον κυνηγούσε ολόκληρη κερκίδα. Στην Καλαμαριά, αλλά τον γλίτωσε ο κόκκινος. Ισχύει αυτό. Δεν με γλίτωσε ο κόκκινος. Ήτανε, πήγε ο κόκκινος εκεί να του σταματήσει. Δεν σταματιόταν αυτή. Πήγε, έκανε την κίνηση. Έστειλε μήνυμα του φιλαράκι μου Μούχαλης. Μου λέει: άμα θα μας τιμήσει σήμερα, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να σε τιμήσω σήμερα, Κωνσταντίνε. Θα του πεις εσύ, Κωνσταντίνε. Αλλά δεν το χάνουμε από προσεχώς. Θα το κάνουμε και δυνατό κιόλας. Σήμερα θα είναι και ο Μαλάτος εκεί. Ωραία, θα του πεις γιατί δεν μπορώ να δω, έτσι. Και έχει και καπνιστήριο εκεί πέρα. Αλλά ο Μαλάτος έκανε τριπλό, τετραπλό bypass, καπνίζει πάλι. Όχι, έχει καπνιστήριο ο Φαρσαλινός εκεί που θα πάμε. Α, για τους άλλους. Ο Μαλάτος δεν καπνίζει όμως. Κάνα κουρασάν τρώει όμως το ζάχαρο. Το μαλώσω. Αλλά πήρε τα πάνω του. Μα είπε πω συνέλαβε τον Τούρκο να πούμε το ίδιο. Αλλά όταν ήταν φαντάρο. Ναι. Συνέλαβε κάποιους Τούρκους μαζί του. Ο Μαλάτος. Και έχει ιστορία να λέει τώρα. Και τους αφήσαν τους Τούρκους μετά, λέει να φύγουν. Αλλά το συνέλαβε όμως. Συνέλαβε. Μπράβο το Μαλάτο, παλίκαρος. Του λέω να σου πω κάτι, ρε Μαλάτο. Ναι. Πας λέω εκεί στα σύνορα να συλλάβεις. Έχουμε γεμάτο κέντρο. Εντάξει, ανοίγουμε κέντρο. Να συλλάβεις τον Τούρκο, να πούμε. Ναι. Ωραία. Και τον αφήνει από το Υπουργείο έξω. Γιατί να βάλεις τη ζωή σου, βρε πουλάκι μου, σε κίνδυνο. Ναι, ναι. 86% λέγανε από το εξωτερικό δεν ερχόμαστε στη Βρωμοελλάδα. Τη λέγανε Βρωμοελλάδα, ρε φίλε. Βρωμοκράτος λέγανε, όχι για την Ελλάδα. Ναι, την Ελλάδα, σαν χώρα, τη λατρεύουμε δεν όλοι. Είναι ο παράδεισος. Το κράτος μας ίσως να είναι από τα χειρότερα που υπάρχουν. Για το κράτος θα πολεμήσει. Δεν πολεμάς για το κράτος. Για τα πάτρια εδάφη. Για το κράτος δεν θα πολεμήσει. Α, για το κράτος δεν θα πολεμήσει. Άρα δεν πολεμάει για την Ελλάδα. Λοιπόν, πριν πάμε γραμμές στα 90 για δικά σας, 90-90-90, να πούμε τον τύπο, γιατί το quiz είδα ότι ήταν πολύ ωραίο και σας άρεσε. Ποιος τύπος σήκωσε φανέλα με τον Ιησού Χριστό μέσα στην Τουρκία, έπαιζε και σε τουρκική ομάδα και τους μούρλανε τους Τουρκούς. Μάγκας. Μεγάλος. Αν πάει μου αμέθανε και σηκώσει φανέλα του Αλάχ. Θα είναι μάγκας. Να έρθει εδώ μέσα, ναι. Το διώξαν οι Τούρκοι από εκεί. Ναι, ναι, έφυγε μετά. Ναι, μάλιστα, έφυγε μετά. Αλλά ήταν πολύ μεγάλος παίκτης ο Ματέας Κέσμαν. Ναι. Αυτή η παιχτούρα λοιπόν ναι. Με καριέρα Ειτχόφεν και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Στουτγκάρντ ήρθε και εδώ, μας είχε νομίζω. Είναι μάγκας επειδή σηκώνει τον Χριστό. Άμα σηκώνει τον Αλάχ θα ήταν. Όχι, κακός. Είναι μάγκας γιατί ναι. Το έκανε σε μια χώρα που δούλευε. Ναι.
Έτσι, και ήξερε. Αλλά ήθελε να φύγει, ναι. Ναι, ήξερε τις επιπτώσεις. Ήθελε γιατί, να φύγει. Γιατί το να κάνεις μαγιά ένα σε πολλούς είναι μαγιά. Ξέρεις. Το να κάνουν οι πολλοί σε έναν δεν τώρα. Είναι μαγιά. Ξέρεις ναι. Τι είναι τώρα, άμα θέλω να φύγω από εκεί, σηκώνω ναι. τη σημαία του Χριστού και με διώχνουνε. Ναι. Άσε κουλιάνε, τα ξέρουμε. Λοιπόν. Ας τα παλικαρίσια. Πάμε να. Ο Κίτσιου είναι μάγκας που σήκωσε το σταυρό κάτω στα βουνά. Μεγάλος μάγκας. Ο Κίτσιου είναι μάγκας. Αυτός είναι μεγάλος μάγκας. Άρα το λέτε. Παλίκαρος. Τον έδιωξε ο πρόεδρος. Παλίκαρος δεν τον έδιωξε. Λεφτά έφερε ο Κίτσιου στον Πάο. Δεν τον έδιωξε. Τον έδιωξε. Ο Πάο πήρε λεφτά από τον Κίτσιου. 300-300 όσα πήρε. Πήρε ένα μπακ χειρότερο από τον Κίτσιου. Εντάξει, δεν ξέρουμε να το δούμε. Λοιπόν, 90-90-90. Πάμε να δώσουμε καλημέρες. Περιμένουμε. Γεράσαμε στη γραμμή. Γεράσαν στη γραμμή. Πάμε. Κάτι μου έλεγε έξω ότι η μάνατζερ έκανε κακό. Εντάξει, είπαμε στον Πάο και γίνει μπάχαλο φέτος με κουβανούς, με έτσι. Τα έκανε άνω κάτω εκείνη η μάνατζερ. Η Τζένι, έτσι μου πες. Όχι δικιά μου. Η Τζένι έκανε άνω κάτω, λες. Πάμε να πάρουμε καλημέρες. Γιατί δεν τα λες στον αέρα. Αφού τα είπαμε, εσύ. Η Τζένι τα έκανε άνω κάτω. Δεν σχολιάσαμε τον Γιούρι Φιλίππο δηλώσεις. Είπε ο άνθρωπος, εγώ λέει δεν είχα πρόβλημα. Και κάνει ο Κατσαρίς μου είπε ότι λέει η μάνατζερ η Τζένι. Εγώ λέω ότι ο Γιούρο Φιλίπποφ φεύγει όχι γιατί είχε θέμα με τους Κουβανούς, είχε θέμα με τη συμπεριφορά των Κουβανών. Μάλιστα, που αργούσανε. Άρα και δεν μπορούσε ο Γιούρο Φιλίπποφ να παίρνει προπονήσεις τους Κουβανούς με το smart του. Κυρία, να τους πάει στην προπόνηση. Κυρία Τζένι, τι. Κυρία Τζένι, τους πήγαινε στην προπόνηση, ούτε άλλους τους Κουβανούς. Πάμε. Τι θα γίνει, ρε πάμε. Μας λες αχλούς. 20 λεπτά στις γραμμές. Έχετε δίκιο, δεν μιλάμε εμείς. Ακούμε μόνο τους ακροατές. Εντάξει, θα αντέξουμε. Θα αντέξουμε. Πάμε. 30 δευτερόλεπτα ο καθένας. Καλημέρα. 10 λεπτά μηνύματα. 20 λεπτά χορηγός. Μετά μας λες 30 δευτερόλεπτα γρήγορα τελειώνεται. Τι θα γυρίσει αυτό. Ορίστε, μας διέστερε απέναντι. 30 δευτερόλεπτα τους λέμε. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Έλα. Ο Αντώνης είμαι από τα Γιάννενα. Έλα, ρε Αντωνάρα. Τι λέει η Γιάννενα εκεί. Εντάξει. Οχο, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Ανεβαίνει η ομάδα, ανεβαίνει. Κοίτα, δεν παρακολουθώ πολύ την τοπική ομάδα, αλλά κάτι προσπαθεί να κάνει τώρα με ένα προπονητή εδώ Έλληνα. Παμλίδι έχεις, Κρισμάν έχεις. Εντάξει, καλούτσικο σε βλέπω. Θα δούμε, θα δείξει εντάξει. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εγώ εντάξει. Πήγα να μιλήσω λίγο για τις ακαδημίες. Ο Μελιόπουλος άνοιξε μια μεγάλη ιστορία. Καταρχήν να πω στο συγκεκριμένο παλικάρι ότι καλό είναι, εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του βιώματα και το τι τραβάει ο καθένας το ξέρει μόνο αυτός. Mm-hmm. Όμως η συμβουλή του προς τα νέα παιδιά ήταν λαθασμένη. Ναι, και εξηγούμε, αυτό είπαμε και εμείς. Εγώ έχω 2-4 παιδιά, τα δύο πάνε σε ακαδημίες. Ένας μπάσκετ, άλλος ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Εγώ ακολουθώ το όνειρο του πιτσιρικά μου. Δεν θα του πω ποτέ πού θα πάει και τι θα κάνει. Τα όνειρα είναι δικά του, αυτός θα επιλέξει τι σπορ θα κάνει, πώς θα τα ακολουθήσει, αν θέλει ατομικές, αν θέλει βοήθεια κτλ. Κανένας δεν μπορεί να διαλύσει το όνειρο ενός παιδιού και το πώς το έχει στο μυαλό του. Γι' αυτό καλό είναι συμβουλές να προσέχουμε τι δίνουμε στα μικρά παιδιά και ένα φοβερό παράδειγμα είναι ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος μέχρι 16 χρόνια τράβηξε τα πάνδυνα και όμως με τη δική του θέληση και το δικό του πιστεύω και το αγαπό του παίζει αυτή τη στιγμή στο NBA. Ναι. Συνεχίζω τώρα. Οι ακαδημίες, οι δικές μας, όπως έχετε καταλάβει όλοι, τα τελευταία χρόνια παράγουμε πολλούς Έλληνες και τους διώχνουμε στο εξωτερικό, αλλά στη θέση των αμυντικών. Αυτό κάτι λέει για το ποδόσφαιρό μας. Κάτι λέει για τον τρόπο που μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά, ποδοσφαιρικά. Και όχι μόνο, με 400 χρόνια σκλαβιάς άμυνα θα κάνεις. Τα λέμε, φιλιά, 30 δευτερόλεπτα είπαμε. Επόμενο φίλος. Καλημέρα. Καλημέρα. Η άλλη πλευρά, γιατί εμείς εδώ είμαστε για να παίρνουμε και τις δύο πλευρές, γιατί ακούνε πολύ για τον Μπόλ. Λέει, η άλλη πλευρά μέσα από τη διοίκηση, δεν μπορώ να πω τώρα κάποια πηγές, δεν μπορώ να λέει ότι ο Γιούρι Φιλίπποφ μιλούσε απαξιωτικά στις προπονήσεις για τους Κουβανούς, τους μείωνε και πολλοί από αυτούς λένε ότι τους έδινε και λάθος ώρα να πάνε στην προπόνηση. Η άλλη πλευρά. Εμείς είμαστε εδώ για να τα καταγράφουμε. Εμείς πιστεύουμε την άλλη πλευρά, όχι αυτήν εδώ της διοίκησης. Δεν πιστεύουμε αυτή. Την άλλη πλευρά. Ωραία. Γιατί είναι σοβαρός άνθρωπος. Άμα θέλετε εσείς να κάνετε τα μανατζερικά σας, αφήστε τον ήσυχο τον προπονητή. Ναι, πάμε γιατί γράμμα. Πραγματικά είναι σοβαρός ο Γιούρι Φιλίππο. Εδώ μου είπες ότι η κυρία Τζένι τα έκανε άλλο κάτω. Είπαμε, δεν είναι μόνο η κυρία Τζένι. Πρέπει να δεχτεί και η διοίκηση τα θέλω της κάθε κυρίας Τζένι. Αν η κυρία Τζένι περνάει τα δικά της στη διοίκηση, τότε φταίει η διοίκηση. Σαφώς. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Τι κάνετε. Καλώ στην καψούρα, ναι. Πώς είστε, λοιπόν, θέλω δύο πράγματα από καθένα. Πρώτα από εσένα, παιχτούρα μου. Ναι, ναι. Θέλω να καλέσει τον αποκριτή τη Μετρόπολη στην Πορτογαλία, το Φώτον Αμπόλα. Έτσι, μεγάλο respect. Να μα πει από εκεί τι λένε για τον Τζίλο, γιατί δεν πρέπει να ακούγεται τίποτα. Για τον Τζίλο, μα πούνε από Πορτογαλία, ναι, βέβαια. Για λεπτομέρειε. Θα το πούμε. Φώτον Αμπόλα, τον οποίο το σέβομαι πάρα πολύ. Φώτη Αμπόλα, τελείωσε. Εγώ το βάφτσα αυτό, να ξέρει. Εγώ δεν μιλάω για τον Τζίλο γιατί έχουμε Νέα Δημοκρατία και εδώ πέρα βλέπω το καθεστώς είναι μπλε να πούμε. Όλα μπλε, μη φοβάσαι. Όλα μπλε είναι εδώ. Το δεύτερο που σαν ραπ, με στεναχώρησε πάλι γιατί χτες σε είδα ότι είσαι συναχωρημένος, συναχωρημένος με αυτό που έγινε στη Συρία και σήμερα μου λες οι Τούρκοι χαιρετάνε και τους ζηλεύω. Τι να ζηλεύεις τους Τούρκους.
Την κτηνοδία θα ζηλέψω. Ζηλεύεις γιατί εσύ δεν πάει χαιρετήσεις έτσι. Την κτηνοδία να ζηλέψω. Καλά σου. Κτηνοδία, όταν είναι 15 και βαράνε ένα παιδάκι είναι κτηνοδία. Δεν κάνει μαγιά. Παιδιά, ο πόλεμος... Να πάει να την κάνει μαγιά στην Κίνα. Στη Ρωσία. Ο πόλεμος είναι κτηνοδία. Και ο Μεγαλέξανδρος θα πήγαινε στο Χίτλερ. Ο Μεγαλέξανδρος είχε να κάνει με πολέμους κανονικούς. Τον περίμεναν εκεί για μάχη. Δεν ήταν έτσι. Άντε, ελάτε να περάσετε τα παιδιά μας. Πάντρευε τους άλλους με τις γκόμενες κάτω. Αλλά μετά μπορεί να έκανε κι άλλα κι αυτό. Έκανε κι άλλα να πούμε, ναι. Και να πω κάτι, το κλείσω. Υποκριτική η UEFA, γιατί από τη μία την πειράζει ότι απονοείται η Μακεδονία, αλλά εκεί Μούγκα, έτσι. Χαιρετάνε Τουρκαλά, χαιρετίζοντα. Και χτες. Είπε θα το δει. Είπε θα το δει. Είπε θα το δει το θέμα. Ποιος? Η UEFA. Για την Τουρκία. Για τους χαιρετισμούς. Είπε θα το δει. Γιατί υποτίθεται ότι. Μη ζηλεύετε τους Τούρκους. Η UEFA απαγορεύει πολιτικά μηνύματα να περνούνται μέσα από το ποδόσφαιρο. Το Μακεδονία στη θύρα 5. Τιμωρούμε, τιμωρούμε. Τρώω πρόσημο κάθε φορά. Πρόσημο. Σιγά. Κλείνω να πάρει ο Φώτης. Κλείνει γιατί θα έχουμε αμπόλα. Έχουμε γεμάτο το κέντρο. Να του τιμωρήσουμε το ίδιο πρόσημο που τιμωρούν και εσά για την Τουρκία. Όχι, φίλε. Άλλο ένα πανί, ένα άψυχο πανό. Και άλλο οι ποδοσφαιριστές που οι κάμερες πέφτουν απάνω του και κάνουν μεγάλη διαφορά. Χαοτική. Τη μια Μακεδονία χαοτική διαφορά. Ποδοσφαιριστές είναι πρωταγωνιστές, είναι ζωντανά κύτταρα. Ελληναρά. Ελληναράς. Το ζηλεύει τον Τούρκο, ε. Καθόλου. Κτηνοδίες τις απεχθάνομαι, τις συγχαίνομαι. 30 δευτερόλεπτα πάμε. Μιλάει ο Παοξής ότι συγχαίνεται τις κτηνοδίες. Κτηνοδίες δεν έχουμε κάνει. Μπορεί να έχουμε κάνει καφριλίκια όπως όλη στην Ελλάδα. Καφριλίκια, ναι, όχι. Φύγει από εδώ, ρε. Καλημέρα. Έλα, παβαρά γυναικόπαιδα. Έλα, φίλε. Νάτο, ο Αμπόλα. Έλα, Αμπόλα. Έλα, καλημέρα, αγόρια. Όχι, δεν θέλει κτηνοδίες πρωί-πρωί. Ναι, η Αμπόλα δεν ασχολείται με το τζίλο, ούτε κι εγώ. Είναι πράγματα που είναι κρίματα σπουλιάζουμε. Ο Τζίλος ξέρουμε τι έγινε, τι δεν έγινε. Τώρα για το Θωμαίδη μακάρι να δει τους υπαίτιους και να τιμωρηθούν, αλλά... Από στην Ελλάδα τιμωρηθεί ο υπεύθυνος αν είναι πλούσιος. Ρίχτω από όλα μου. Επειδή δούλευα Γερμανία και έφτιαχνα παρέα με Κούρδους, οι Κούρδοι έχουν τεράστιο μίσος για τους Τούρκους. Εννοείται. Δηλαδή εμείς οι Έλληνες ποιους μισούμε πιο πολύ, ρε παιδί μου. Τους Τούρκους. Σαν χώρα. Τους οι Αριανοί τους Παοξίδες πιο πολύ τους μισούν και οι Παοξίδες τους Αριανούς από ότι οι Κούρδοι τους Τούρκους. 10 φορές χειρότερα. 10 φορές χειρότερα οι Κούρδοι. Ρε φίλε, γιατί συνέχεια τους έχουν συμβεί. Ακού, ακού. Οι Τούρκοι στο εξωτερικό, τους Κούρδους τους βλέπουν και φεύγουν χιλιόμετρα μακριά. Ναι. Οι Κούρδοι δεν παίρνουν χαμπάρι, σας φάζουν για ένα σάντουις. Δεν παίρνουν χαμπάρι, λέω. Είναι τρομεροί τύποι. Οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι, ναι, τρομερή. Δούλευα στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης με 40 Κούρδες γυναίκες. Αλλά... Ναι, ναι. Ρε εσύ τι πράγμα είσαι. Και σε αεροδρόμιο δούλευες και, και καπνά βάζεις και το μάζεις. Οι Κούρδες είναι ωραίες γυναίκες. Οι Κούρδες. Yes. Οι Κούρδες. Ναι. Είχα μια εκεί, ήταν μια. Αλλά έχουν τρίχες ρε φίλε, ξέρεις τις κάτω. Φύγε, με ξενέρωσες. Φύγε από όλα. Με ξενέρωσες. Ωραίες, ναι, έχουν τρίχες. Τι ξηραφάει κανονικό. Βάζουμε και αφρό. Καλημέρα, ναι. Τους ζηλεύουν τους Τούρκους οι Έλληνες. Έλα, φίλε. Οι Τούρκοι Οι Τούρκοι. Βρε, δεν μπορείς να μας συγκλείς με αυτό. Δεν μα δεν ζηλεύει κανένα. Οι Τούρκοι χαιρετάνε στρατιωτικά και ο Έλληνας του εξωτερικού λέει δεν πάω να ψοφήσετε, λέει δεν γυρνάω πίσω. Καταλαβαίνετε τώρα. Για το κράτος μας, τα χειρότερα θα πει. Καταλαβαίνετε τώρα το εθνικό φρόνημα του Έλληνα και βλέπει και τον Τουρκαλά και λέει αμά. Κάτσε να ακούσουμε, ρε άνθρωπε. Κάτσε. 30 δευτερόλεπτα τους δίνουμε να τα ακούσουμε. Έλα, έλα, δεν βάζει γλώσσα. Έλα, πάμε. Εγώ θέλω 35. Καλημέρα. Ναι, για πάμε. Λοιπόν, καταρχήν να κάνω, Κωστή, πότε θα πάμε στο Βαρσαλίνο να κάνω τραπέζι που χρωστάω, όσο τελειώσουμε. Σήμερα θα πάμε στο Βαρσαλίνο, δεν χρειάζεται, έλα παρέα μου, ρεφενές, σταμάτα. Ρεφενές. Εντάξει, λοιπόν, πρώτο, δεύτερο, να πω λίγο κάτι στον κύριο Νίκο, να κάνω μια ερώτηση, Νίκο μου. Ναι, Νίκο σου, έτσι για μ' αρέσει. Για πες μου λίγο, ναι. Έχει βάλει το χεράκι του στα εισιτήρια ο κύριος Σαββίδης ή ΠΑΕΠΑΟΚ ή δεν το έχει βάλει στα εισιτήρια με την Ξάνθη? Όχι, γιατί να το βάλει? Θα το βάλει γιατί θέλει την Ξάνθη έκτη. Και όχι τον Άρη. Καλά κάνει. Και ο διπλανός σου. Το έβαλε ή δεν το έβαλε? Καλά κάνει, το έβαλε. Εγώ λέω δεν το έβαλε. Καλά κάνει και το έβαλε. Εγώ λέω δεν το έβαλε. Γιατί το Ξάνθη Άρης μπορεί να κρίνει ένα πρωτάθλημα. Να πάει αντί για Ξάνθη ΠΑΟΚ να παίξει Άρης ΠΑΟΚ. Και στο Άρης ΠΑΟΚ να κρυθεί πρωτάθλημα. Όπως το Παναθηναϊκός Ξάνθη που πήρε Ξάνθη. Στέλιο μου, Στέλιο μου. Διαιτησία. Στέλιο μου. Να καλά ο ΠΑΟΚ. Στέλιο μου. Ανακοίνωση έβγαλες για τη διευθυνσία του Τζοβάρα, έβαλε χέρι εκεί ο Ολυμπιακός, τίποτα. Λοιπόν, άκουσε με να σου πω γιατί δεν μου δεν λέει. Δεν λέει. Δεν λέει. Να πω, περιμένετε μισό λεπτό να πω εγώ τη δικιά μου τη γνώμη. Ναι. Εγώ θα πω τη δικιά μου τη γνώμη. Εγώ τρέχομαι σαν Αριανός μόνο που σκέφτομαι αυτό που λες. Είδες. Εγώ προσωπικά. Γι' αυτό διαχωρίζω εγώ τον κόσμο του Άρη. Ήμουν από αυτούς που βρίζανε μέσα στο γήπεδο. Ναι. Κόντεψα να φάω τα λυσακά μου. Ναι. Γι' αυτό που είδα.
Από εκεί είναι 100% μαζί σας. Για αυτό χορτάρι. Διαχωρίζω εγώ τον κόσμο του Άρη με τη, με τη διοίκηση. Είμαι μαζί σου. Ωραία. Βγάζω, βγάζω το λαρίκι μου σε αυτό το θέμα. Με κάλυψες 100%. Τελείωσε. Εγώ είμαι μαζί σου επίσης. Αλλά τι δεν με κάλυψες, Νικό. Δεν σου λέω είπες. Όχι. Δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟ κάθεται να ασχοληθεί με τα εισιτήρια τώρα για να μας. Δηλαδή και στην τελική. Εγώ πιστεύω, ναι. Να σου πω και τη γνώμη και να κλείσω μητρό την εκπομπή σας. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟ θα προσπαθήσει τον Άρη να είναι κάτω από έκτος. Γιατί θα είναι ο μόνος που θα τον κόψει βαθμούς. Ναι. Άρα το Ξάνθη ΠΑΟΚ παίζει, το Ξάνθη Άρης έχει όπως το Παναθηναϊκός Ξάνθη. Ναι. Ψάχνουμε να βρούμε γιατί Ξάνθη πήρε διαιτησία. Λες, γιατί πήρε διαιτησία Ξάνθη. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός άμα το πάμε έτσι γιατί τον Άρη δεν τον αφήνει με διαιτησία κακή ρε παιδί μου. Γιατί κακή και με τον Όφη, είχε κακή και με γιατί τη Λάρισα. Γιατί δύναμη ο Ολυμπιακός δεν εσένα. Θέλει ο Ολυμπιακός να βάλει εσύ, τον Άρη. Εσύ είσαι αδύναμος με τη διαιτησία νομίζεις. Ναι. Γι' αυτό, άμα ο Ολυμπιακός, αν λέμε, υπάρχουν υπονόμενα ότι ο Τζίλος είναι θέμα Ολυμπιακού, εγώ δεν το υιοθετώ. Ναι. Αλλά αν υποθέσουμε. Υπόθεση εργασίας κάνουμε, ναι, παιδί. Αν υποθέσουμε, ναι, ότι πραγματικά ο Ολυμπιακός, ας πούμε, κρύβεται πίσω από τον Τζίλο. Άρα δεν έχει δύναμη, αν ισχύει αυτό. Ναι. Δεν έχει δύναμη. Εντάξει, την έχεις εσύ. Είναι μια οπτική. Γιατί δεν πήγε ένας Τσετσένας να βαρέσει. Είναι τον μια οπτική και αυτή είναι αυτό. Είναι. Καλημέρα, αν, πάμε, λέω, πάμε. Αν και βάζω με το άλφα με κεφαλαίο. Καλημέρα, κυρία Δώρα μας, κοριτσάρα μας. Πολύ ακριβή γίνεται, δε παιδί μου. Ναι, μιλάμε συνέχεια, δεν βάζουμε γλώσσα μέσα. Είναι αλήθεια αυτό, κυρία Δώρα μας. Εσύ, θα σου πω πόσες φορές, να σου πω καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, έσω και τώρα, δεν πειράζει, έσω και τώρα. Το απόγευμα δεν μπόρεσα. Να, έχουμε κίνηση πολύ, κυρία Δώρα, έχουμε κίνηση. Τι να κάνουμε. Να έχετε, αλλά μην τους αφήνετε να μιλάνε πολύ. Σωστά. Να εγώ σας δω καλημέρα, τι κάνετε και το κλείνω. Τι γνωμική γυναίκα είσαι εσύ, τι πράγμα είναι αυτή, κυρία Δώρα. Σοφή κυρία μας. Κυρία Δώρα, την αγάπη μας. Έγινε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Κάτσε ρε κούλα, απ' τη μία ο Σαββίδης, απ' την άλλη θα κάνουν και διπλό. Δηλαδή, τι πράγμα είναι, δηλαδή παντού είναι αυτό ο Σαββίδης, λέει ο φίλος. Και θα το φτιάξουμε και τη διαιτησία και τα εισιτήρια. Τόσο πολύ, ας ασχοληθούμε με τη δικιά μας ομάδα που είμαστε τρίτη αυτή τη στιγμή, ρε Κωνσταντίνε. Στην τελική. Τρίτος είναι ο ΠΑΟΚ. Μας περνάει και Ξάνθη. Εντάξει. Καλημέρα. Καλησπέρα από την Αυστραλία, Σίδνη. Καλημέρα, Κώστα και Νίκο. Ο Μανώλης από την Αυστραλία. Ο καλός ο άνθρωπος. Χθες με στέλνανε μηνύματα από την Αυστραλία. Άμα παίξουμε, λέει, με τους Τούρκους πόλεμο, εμείς, λέει, θα το βλέπουμε στο CNN, λέει, και θα τρώμε κρουασάν φωλή. Εσύ Μανώλη, θα έρθεις να πολεμήσεις. Α, ναι, θα έρθω να πολεμήσω. Γιατί όχι. Ορίστε, ρε φίλε, η ψυχούλα, δες εδώ, σφίζει από καλοσύνη ο άνθρωπος. Εγώ θα πάω, αν πάει ο γιος του Κόκαλη και ο Τράκης. Μόνο έτσι θα πας. Μόνο έτσι πάω, ναι. Έλα, λοιπόν, Μανώλη. Λοιπόν, Νίκο Κώστα, μου αρέσει να κουρατεί. Τι έχει να χάσει. Αυτός που φωνάζει μπαπά. Αυτός που φωνάζει μπαπά, πώς το λένε αυτόν τον κουρατή. Τα σέρνουν τα χαιρετίσματά μου. Αυτός φωνάζει μπαπά. Ο Χριστιανός. Ο παλιός ο Παοξής. Πώς το λένε. Ποιος σε φωνάζει μπαμπά? Ο Βαραβάς. Ο Βαραβάς, μπαμπά! Ο Βαραβάς! Μπαμπά! Να, αυτός, το Τακίνι. Ο Τακίνι, αν μας ακούει ο Τακίνι, τα φέρνω την κεντρική στο βοτά μου και όποτε λέει χαίρομαι και με κάνει να με γελάει. Πάντως, Κώστα Νίκο, σας ακούω κάθε μέρα και Κώστα σας ακούω μαζί με το κόκκινο, δεν χάνω ούτε ένα πρόγραμμα. Πάντως, χάρηκα που σας μίλησα, τα φιλιά στην Άλλη Μακεδονία, να είστε όλοι καλά. Μανώλη, είσαι καψούρα, μόνο αυτό θα πω. Είσαι καψούρα. Αν ήμασταν όλοι σαν και εσένα θα είχαμε καλύτερο κόσμο, αλλά δεν είμαστε, δυστυχώς. Να είσαι καλά. Ευτυχώς. Ευτυχώς, λες. Να είσαι καλά. Αν ήμασταν όλοι σαν εσένα, ο κόσμος θα ήταν πολύ διαφορετικός. Σφίζει, τον ακούσα από καλοσύνη ο άνθρωπος, ρε φίλε. Καλοσύνη, καλοσύνη. Έλα, φίλε, ναι. Ανόητα πράγματα. Έλα, φίλε, ναι. Τελευταίος, λέει ο Καζαμπάκας, γιατί μας διώχνει. Ναι, σ' ακούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία μου, καλημέρα. Είμαι η κυρία Δέσποινα, τι κάνετε? Καλώς είναι, καλώς η κυρία Δέσποινα. Σάμω, ο γιος μου είναι εκεί. Εχθές το βράδυ γίναν πολλά επεισόδια. Μιλούσαμε σήμερα, λέει. Βάλα φωτιές ή αλλοδαπάρες. Ναι. Ναι, άλλες φορές λέει όταν πήγαινε σε δουλειά, σταματούσα να πάρω μια τυρόπιτα. Τώρα όλα κλειστά ήταν σαν να ήταν εμπόλεμη κατάσταση εκεί. Να ξέρετε, σε Σάμω γίνεται χαμός. Και... Έρχονται αλλοδαπήγια και είναι πράγματα. Είναι αφιλική όλα, σκοτώσαν έναν δικό τους. Να σας πω τώρα ένα πράγμα που συνέβη προχθές που ήμουν στα πρακτορία του ΚΤΕΛ να πάρω το λεωφορείο. Μάλιστα. Ένα νεαρό ζευγάρι, καμιά 20-25 χρονών, μελαμψή ήτανε. Πήγανε 4 παλικάρια και αυτά μελαμψά, με ρόπαλα και βρχήθηκαν και το βαρούσαν, κόντυψαν να το σκοτώσουν. Δεν ξέρω τι έγινε, ήρθε η αστυνομία. Όταν έπεσε η αστυνομία, αυτοί με τα ρόπαλα εξαφανιστήκανε. Το παιδί το πήγαν στο νοσοκομείο. Ζει, πέθανε, δεν ξέρω. Αλλά χωρίς να πειράξει αυτό τίποτα, δεν ξέρω τι είχαν, 4 μαντραχαλάδες χτυπούσαν ένα παλικάρι
Και όλοι εμείς που ήμασταν εκεί και περιμένουμε συστάσεις, εξαφανιστήκαμε και μπήκαμε μέσα στο χώρο του κτέλ. Να είστε καλά, κυρία μου. Μάλιστα. Κατάλαβε γιατί ήθελα όπλο από τον Φιτζή. Ναι. Καλά, μπήκαν όλοι. Δεν μπορούσαν να πάνε 5-10 εκεί να τους απομακρύνουν. Με τα ρόπα. Αφού ήταν πολλοί κόσμοι. Εσύ θα πήγαινε. Εγώ θα πήγαινα. Ναι. Κανένας δεν πήγαινε. Θα πήγαινα, φίλε. Άρα κοτάρες. Θα πήγαινα, σε λέω, αφού με ξέρω. Θα πήγαινα. Άντε, βρε, θα πήγαινε άλλου τρει. Πάμε εκεί να βοηθήσουμε. Θα, το βρεις. Θα πήγαινα. Ο Έλληνας. Ναι, γιατί. Δηλαδή θα βλέπω 5 να βαράνε ένα και δεν θα πάμε να το βοηθήσουμε. Να πάτε, βρε κοτάρες Έλληνες. Μάστε. Λοιπόν, πού να πάτε, βλέπετε Τούρκο και κάνετε κάκαλα. Μήνυμα μαχαιριά για σένα στο 100 και δεν ξέρω αν πρέπει να το διαβάσω γιατί θα καθυστερήσουμε πολύ. Δευτερόλεπτα. Πες του διπλανού σου, σε περίπτωση πολέμου, εμείς θα έρθουμε να πολεμήσουμε για τα πάτρια εδάφη. Ο Κωνσταντίνος που θα πάει να ζητήσει άσυλο, λέει. Ποιος θα πολεμήσει, ο φίλος? Ναι, έτσι λέει ο φίλος. Με την όπιστα ο Πασχάλης. Με την όπιστα θα έρθει να πολεμήσει. Δεν ξέρω, έτσι λέει ο Πασχάλης. Ναι, ναι. Κοίτα, κάνε και like μετά όταν το δείρεις. Πάτα και ένα like. Λοιπόν, έρχεται σίγουρα ακόμα ένας πολύ ωραίος τύπος σε λίγο. Πάτε εδώ πέρα. Like. Κώστας Κωνσταντινίδης για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Εγώ πάντως να σε ενημερώσω όλους εσάς που μας ακούτε από το ίντερνετ, αλλά φοβάστε να καταναλώσετε τα data σας.